Κέρκυρα, Κέρκυρα, Κέρκυρα το όνομα σου. Μέχρι τη σκάλα του ουρανού φτάνουν τα βήματά σου. Στην ρηφάδα στο Βαρβάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάτι. Μια βαρκούλα με γυμιά θα μας πάει στη δασιά. Στην ρηφάδα στο Βαρβάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάτι. Μια βαρκούλα με γυμιά θα μας πάει στη δασιά. Στο κασιό στα στενά θα σηκώσουμε πανιά. Στο νησάκι, στο γυμάρι, πρώτο βγαίνει το φεγγάρι. Στο κασιό στα στενά θα σηκώσουμε πανιά. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα χορέψουμε σιρτάκι. Και στο Βόλγο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα χορέψουμε σιρτάκι. Και στο Βόλγο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό. Ήταν μία αποθήκη από κρασιά.
Αλλά οι πόρτες αυτές ναι. Είναι έτσι γιατί είχαν μεγάλα βαρέλια. Και πώς θα μπαίνανε, ε? Για τα μπάτουνε και τα πλένανε έξω. Μήπως κάποτε μπαίνανε και άλογα εδώ πέρα. Ε. Μπαίνανε και άλογα εδώ, μπαίνανε και μετά. Όχι, όχι, όχι. Από δίκαια, από κρασιά ήταν. Νιανού που είχε. Εντάξει, κάτι πονή. Άλλο συγχωριανού σα. Εντάξει, συμφωνεί. Ωραία. Ναι. Από δίκαια. Στον παπά τι κάνουμε. Τι κάνεις παπά μου. Δόξα τω Θεώ εσείς. Πάντα καλά να είσαι. Τι γίνεται, πώς θα είναι ο γεννημένος. Δόξα τω Θεώ. Τι να σου κάνω. Πού είσαστε αφού εσείς. Αφού φύγω ημέρα θα είμαι. Εδώ. Καμάρα. Α, είσαστε εντύπωση. Καμάρα. Καμάρα. Καλά είσαστε. Κάτσε μαζί, το θυμάσαι. Παραγέτη. Να και ο Παραγέτης ο Γιωργάλας. Παραγέτης Γιωργάλας, ηθοποιός μεγάλος. Μεγάλος και τρανός, ναι, 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 κύριε Κατερινό. Γεια σου, Παναγιώτη μου, ήρθα στο χωριό σου σήμερα. Σιγά το μεγάλος έτσι, και τρανός. Ήρθα στο χωριό σήμερα. Λες βρε, και δεν το ξέρεις, ένα πανέμορφο χωριό. Πανέμορφο χωριό, ε. Κάνω πολύ ωραία. Σ' αρέσει έτσι. Απ' τα καλύτερα. Δεν το αλλάζεις με τίποτα. Με τίποτα. Ε? Μπράβο Παναγιώτη μου, να είσαι πάντα καλά και να το χαίρεσαι. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά κύριε. Βρισκόμαστε λοιπόν στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, ναι. Εδώ κοντά είναι κύριε Ανδρέα. Και επειδή σε συνάντησα και θέλω να μου πει Μάκη μια ιστορία που προσπαθεί ο καημένος από το πρωί να την πει, αλλά λόγω πίεσης δεν τα καταφέραμε. Πήγατε στην Τρύπα και μια ναι. Άλλη. Αυτό είναι, ναι, από εδώ και από εκεί. Ναι. Για πες μας λοιπόν κύριε Ανδρέα μου. Εμένα με δήλωσε ο πατέρας μου το 1920. Ναι. Και γλίτωσα κάποιες μέρες και ξέφυγα από το 40 από τον πόλεμο. Γλίτωσατε τον πόλεμο. Ναι. Αλλά η τύχη, η χειρότερη, ναι. Με έριξε σε εκείνη το θλιβερό γεγονός του εμφυλίου. Ήσασταν φαντάρος δηλαδή. Ήμουν φαντάρος του εμφυλίου και υπηρέτησα 3 ολόκληρα χρόνια στα Λοκαντζής. Ήσασταν στα βουνά της Υπήρου δηλαδή. Τα βουνά Ράμο, της Ελλάδος. Γενικά, γράμ... σε όλα τα από βουνό σε βουνό, σε όλη την Ελλάδα, από βουνό σε βουνό. Πώς ήταν εκείνα τα χρόνια, τι σας έμεινε. Μας, τι να μας μείνει εκείνα τα χρόνια. Η καταστροφή της νεολαίας της Ελλάδας. Καταστράφηκε η νεολαία, έτσι, καταστράφηκε μία γενιά. Αν ναι, καταστράφηκε μία γενιά. Πολλοί σκόρμες, πολλά παιδιά μείναν απάνω. Στα βουνά, στα βράκια, στη χαράδρες, στα αυτά. Εξενυχτούσαμε νύχτα μέρα για ευνηδιασμούς. Το σώμα το δικό μας, ευνηδιασμούς, πιάναμε τη νύχτα τον αντίπαλο. Δεν κοιμόμαστε καθόλου. Κούραση στην κούραση. Περάσαμε μεγάλες δυσκολίες και το φινάλε ήταν που χάσανε τα παιδιά της Ελλάδος χωρίς καμία αιτία. Αυτό είναι το πιο σωστό που λέτε, χωρίς καμία αιτία. Οι μανάδες των παιδιών ρωτάνε και λένε, μα γιατί να μην γυρίσει το παιδί μου που το έστειλε στρατιώτη. Ένα μεγάλο γιατί. Αυτό το γιατί το ζητάει η οικουμένη. Γιατί. Μα γιατί. Υπήρξε απάντηση. Τίποτα. Μπορούμε τουλάχιστον να παραδειγματιστούμε οι επόμενες γενιές να μην επαναληφθεί. Αυτό είναι το αυτό μήνυμα. Αυτό να ευχόμαστε αυτό όλοι στο μεγάλο Θεό να μην ξαναεπαναληφθεί. Γιατί αν επαναληφθεί, είναι πολλά τα θύματα. Γιατί δεν έχουμε ένα μέτωπο στον εμφύλιο πόλεμο. Έχουμε και γύρω μας. Είναι πολλά τα μέτωπα. Είναι εδώ πολλά. Μάχεσαι και γύρω σου δεν ξέρεις τι. Έτσι. Πάνε να φύγεις από πίσω, υπάρχει κάποια συμμορία μέσα στο δάσος. Το ξέρετε που εμένα, εγώ ήμουνα απάνω στην... Στην οροσυρά. Απάνω στις επιχειρήσεις. Ναι. Και με είχαν μάγειρα να του προσφέρω τσάι την ώρα που τα παιδιά του κόσμου κρυώναμε. Και πολλές φορές εγώ κοιμήθηκα χωρίς σκηνή και την άλλη μέρα τόσο χιόνι έπανε. Γιατί επιέλαμε νύχτα, τι να κάνω, τσάι ή σκηνή. Κακουχίες μεγάλες, κακό, δυστυχία. Εκουραστήκαμε πολύ, εκουραστήκαμε. Από εδώ το χωριό χάθηκαν πολλοί άνθρωποι. Από εδώ το χωριό. Δύο νομίζω. Δύο χάθηκαν.
και ένας, δύο από εδώ το χωριό. Ένας εξαφανιστέντας και ένας σκοτώθηκε πάνω στον πύργο της Στράτιανης, στο γράμμα πάνω. Στο γράμμα πάνω. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Αντρέα. Να είσαι καλά πάντα. Και να ξαναδούμε έτσι όπως και είδαμε σήμερα. Να ερχόσαστε να μαθαίνετε πολλά πράγματα από τα χωριά. Εδώ σε αυτό το χωριό, πριν τον πόλεμο, ζούσαν 450 οικογένειες. Και σήμερα πόσες ζουν. 450 οικογένειες. Σήμερα πόσες ζουν. Και σήμερα τι έχουμε. Όπου και αν κοιτάξεις είναι όλο άλλο δαμή. Δεν βλέπει τίποτα. Ορισμένοι έχουν φύγει από εδώ και από εκεί λίγο προς τα έξω για πιο ελευθερία. Παιδιά δικά μας είναι έτσι. Αλλά... Να είσαι καλά. Καλή σου νύχτα. Ευχαριστώ. Μάκη και Σπύρο μπροστά στο σπίτι του παλαιού δημάρχου, του αϊνής του μάλλον δημάρχου, μεσοχωρητών, έτσι. Τη οικογένεια Παϊπέτη, που σώζονται, Ανδρέας Παϊπέτης λεγόταν ο δήμαρχος, όπου σώζονται σήμερα αυτές οι δύο κολόνες. Ναι. Κολόνες που την εποχή εκείνη τουλάχιστον ήταν δύο τέλεια αριστουργήματα και μεγάλα καλλιτεχνήματα. Και διατηρούνται μέχρι σήμερα βέβαια. Είναι ένα από τα αρχοντικά του χωριού. Το χωριό έχει κάποια αρχοντικά, έχει μέχρι τα Βουλάτσια στον Καμονά, έχει τη Λότζα. Αυτό ίσως είναι το καλύτερο, το ρότερο. Είναι το καλύτερο. Εκτός από, δηλαδή τώρα εντάξει, υπάρχει κατοικείται, υπάρχει ιδιοκτήτης, δεν μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες, ας πούμε, έτσι, που δεν έχουν καμία σχέση με την οικογένεια, την προηγούμενη ίσως, ή είναι απόγονοι. Είναι οι απόγονοι. Αν νόμιζα ότι είχε εξελιχθεί, γιατί είναι τύπος ότι είχε πουληθεί. Εδώ, αν να πούμε για ένα μύθο πως ο Ανδρέας ο Παϊπέτης έκανε τα χρήματα, έγινε πλούσιος, έγινε άνθρωπος επιχειρηματίας από ένα απλό χωριατόπεδο. Υπάρχει ένας θρύλος εδώ για τον Ανδρέα τον Παϊπέτη. Όταν ήταν μικρός, είχε πάει στα λιβάδια να βοσκήσει την αγελάδα του. Η αγελάδα ήταν λίγο ζωηρή, μπερδεύτηκε στα σκοινιά, πνίγηκε. Και από φόβο, από άγχος να μην γυρίσει σπίτι και να πει αυτό το δυσάρεστο γεγονός, έφυγε από το χωριό, πήγε στην πόλη, από εκεί μπαρκάρισε, πήγε σε μεγάλα λιμάνια, στη Σύρο, στη Κωνσταντινούπολη, κατέληξε στην Αίγυπτο, δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά, έγινε μεγάλος επιχειρηματίας, γύρισε στην περιοχή, έκανε ίσως το πρώτο σούπερ μάρκετ. Να το πούμε έτσι, σούπερ μάρκετ. Ας το πούμε σούπερ μάρκετ, η παραγορά στο νησί, αν όχι σε όλη την Ελλάδα. Είναι τα πολυκαταστήματα τα οποία είναι στη Μιλιάκινο Πιαστών Σπυρό, έτσι, που είναι, έχει μείνει ένα εργαστήριο κεραμικής, έχει απομείνει τώρα. Έκανε και εδώ κάποια οικοδομήματα εκεί μου φαίνεται. Ναι, και όχι μόνο, έτσι. Και το Μουσείο της Ελιάς Σπυρό είναι... Αυτό ήταν παλιό ηλεκτριβείο, το οποίο είναι της οικογένειας Παϊπέτη, το οποίο λειτουργούσε μέχρι τη δεκαετία του 70 και δωρίστηκε. Και δωρίστηκε το 2000 στον Δήμο, ναι. στο τότε Δήμο Αχιλίων. Ναι. Βεβαίως και κάποιοι χωριανοί εμπλούτησαν μέσα με διάφορα σκεύη που το προσέφεραν. Το μουσείο έτσι, ότι είχε καθένας το πρόσφερε και έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο. Εμείς έχουμε πολύ φωτογραφικό υλικό από τη Ρούλε την Αμπετή. Θα τα δούμε. Έτσι, και θα το δούμε. Θα τα χαρούμε.
Λοιπόν, βρισκόμαστε στην γειτονιά Πουλιμενάτικα, έτσι. Μες. Και ήρθαμε να συναντήσουμε τη Μάκη. Είναι κάποιοι κύριοι εδώ πέρα που γνωρίζουν πολλά για την προϊστορία του χωριού, για τους παλιούς κατοίκους, τις συνήθειες του τόπου. Θα μας πούνε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, ο Σπύρος θα μας συστήσει τους κυρίους. Ποιους κυρίους? Είναι ο κύριος ο Κράτης ο Δαφνής, ναι. Ο κύριος Σπύρος ο Μάζης, ναι. Και μπορούμε να περάσουμε. Α, και ο Σπύρος. Ναι, πάμε, πάμε. Καλώς ήρθατε. Στην γειτονιά μας. Εδώ ήταν. Να είστε καλά. Πώς λέγεστε? Μάζης Σπύρος του Ιωάννη και της Ελένης. Μάλιστα. Και εσείς κύριε? Δαφνής ο Κράτης του Μιχαήλ και της Ελισάβετ. Μπράβο, ωραία. Γεννηθείς το 1925. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ και για τους δύο. 1930. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα εσείς έτσι λίγο αυτό την ιστορία εδώ, ωραία, Πουλιμενάτικα. Εδώ ήταν Πουλιμενάτικα, ήταν ένας ναι. γέροντας. Ο γιος ήταν αστυνομικός στην πόλη. Πουλιμένος Στέφανος λεγόταν. Mm. Και το πούλησε, το έλεγε στην ύφη του Πρίκα και η ύφη του το πούλησε, το πήρα εγώ. Λοιπόν, ήταν ένας γέροντας με σέλες, βράκια αυτά που πάνε και μια από αυτοί που πάνε τώρα και χορεύουν. Με ναι, οι παλιά στολή, ας πούμε, ναι, του ναι, Κερκυραίου, ναι, έτσι. Ναι, ναι, με σκάλτσες άσπρες. Με τις βράκες, η παλιά δημασία. Ναι, 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 την παλιά. Ναι. Ναι, και είχε και προμάτιες, είχε ένα γαϊράρο, αυτό αλουβάκι και κουβάλαγε προμάτι. Το χωριό εδώ ήταν όλο με 10, 15, 12, 13 άτομα, κάθε οικογένεια. Εμείς είμαστε 9 άτομα. Η μάνα μου 9 παιδιά, κάπου και ζούμε 3. Κύριε Σπύρο, είπατε ότι γεννηθήκατε το 25, που σημαίνει ότι την κατοχή τη ζήσατε έντονα τον μάλιστα, πόλεμο. Ναι, ναι, θα μας πείτε δύο λόγια πώς πέρασε το χωριό. Κατοχή, εδώ σε χωριό μας με την κατοχή, ναι. Το χωριό δεν υποφέρει πολύ από πείνα, διότι είχαμε το λιβάδι και είχαμε γλυκοπατάτες. Το χρυσάφι τι είναι. Είχαμε γλυκοπατάτες και δίναμε πατάτες, γλυκοπατάτες, πατατώνες και μαζάνε λάδι. Α, κάνατε ανταλλαγή προϊόντων. Ναι, δίναμε πατατών, μας φάνε λάδι. Είχαμε φασόλια. Κύριε Σπύρο, συγγνώμη, ένα λεπτό. Πώς τις ψήνατε τις πατατώνες με ποιους τρόπους, γιατί υπάρχουν διάφοροι και τρόποι. Και στη φωτιά μέσα στα καρβούνα στο τζάκι ναι. και βραστές. Και βραστές. Και βραστές. Ναι. Και βραστές. Ναι. Μα δίναμε πατάτες, μας φάνανε λάδι, μας φάνανε ξύλα που δεν έχουμε το χωριό ξύλα, μας φάνανε σανό για τα ζώα. Ανταλλαγή. Σανό, ένα γεμάρι σανό, μια γυναίκα που ψάει ζέκας, σύναμε μια. 2-3 κιλά, 2-3 λίτρες παρατώνεις. Ήταν λίτρες τότε εδώ στο χωριό. Δεν είχαμε κιλά, ούτε ο κάλες. Όλη η Ελλάδα είχε ο κάλες, εμείς είχαμε λίτρες. Αν θυμάστε, το χωριό είχε βομβαρδιστεί καθόλου τότε στον πολεμό? Εδώ όχι. Καθόλου έτσι. Είχε βομβαρδιστεί, μία μπόμπα έπεσε κάτω που είναι το πίκουλα, στα πικουλάδικα που λέμε το βιό. Εκεί την ημέρα αλέθανε με ελιές, με τα λόγο και τα. Το τζάκι που έβγαλε καμπούλα, νομίζω ότι ήταν Ρωστάσιο Ιταλή. Τι είχαν ρίξει, αλλά δεν έπεσε εκεί, έπεσε πιο μακριά. Δεν έπεσε πιο μακριά, δεν έγινε. Δεν είχαμε νεκρούς. Όχι, δεν είχαμε ούτε νεκρούς ούτε να το κρεμίσουν. Και μάλιστα την άλλη μέρα έγραφε η καζέτα Ιόνικα, η ιταλική εφημερίδα, ότι ο Βαρδίζη και το Γουστάσιο είναι κοινοπιαστό. Ναι, μάλιστα. Ναι, έπεσε μακριά. Έπεσε μακριά η πόλη. Για πείτε μας άλλα. Ναι, εδώ το χωριό πάνω ήταν όλο. Εκεί ήταν εδώ και βλέπεις 100 μικρά. Τώρα κοιτάζεις, είναι ψυχή. Ναι, δεν υπάρχουν στο χωριό σας. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν. Είναι και Αρμανοί και νέοι. Αν είπατε ναι, δεν είπατε ότι άνας. Καλά, όποτε θελήσουμε θα παντρευτούν. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Πεθυνίσκονται και δεν βγαίνει άλλος αντικαταστάτης. Ναι, υποχρεωτικό τώρα. Εντάξει. Οι εκκλησίες γεμίζανε παλιά, όπως τώρα, υπάρχει πιο παλιά πίσω. Περισσότερο πήγαινε ο κορμός στην εκκλησία τότε παρά τώρα. Όλες οι γυναίκες, τα μικρά παιδιά πήγαιναν μόλι γιατί ήταν λιμνά ο δάσκαλος να μας βάλει να πήγαιναμε σε εκκλησία. Η Ανάσταση. Πώς γιορτάζονταν τότε. Η Ανάσταση τότε σήμερα. Με τη Μεγάλη Παρασκευή πήγαιναμε από την εκκλησία, πήγαιναμε πέρα εδώ με τα λάβαρα, στροφή. Με κεριά όλα, κάναμε στροφή μέχρι πέρα στο Παϊπέτη. Εγγυρίζαμε από το Παϊπέτη, πήγαιναμε πέρα στην εκκλησία. Το Μεγάλο Σαββάτο το βράδυ. Όχι, τα παλιά έκαναμε την Ανάσταση το πρωί. Την Κυριακή το πρωί. Την Κυριακή το πρωί, την Λαμπιά. Μέχρι πότε, μέχρι ποια εποχή δηλαδή. Δηλαδή αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Ναι. Μετά από την κατοχή, πριν την κατοχή ήταν αυτό, μετά από την κατοχή το καταργήσαμε. Καταργήθηκε και... Δηλαδή πριν την κατοχή, πριν την κατοχή. Η Ανάσταση γιορτάζονταν Κυριακή πρωί, ναι, στην εκκλησία μέσα. Όχι, κάναμε την πόρτα. Έξω, κάνατε την πόρτα. Και την επόμενη μέρα, την Δευτέρα που λέμε την Δευτέρα,
Επήραμε με όλα τα λάβαρα κάλου στην Εκκλησία, σαν Κυριακή, που είναι το ποτάμι και λειτουργούσαμε εκεί. Ναι. Έρχαν και το σταυρό μέσα στο ποτάμι, τώρα είναι από πάνω δρόμος και το ποτάμι είναι από κάτω. Αυτό το έθιμο συνεχίζεται όμως τώρα. Και ναι, ακόμα συνεχίζεται αυτό. Ναι. Αλλά τώρα ακόμα συνεχίζεται. Δεν πάνε πολύ όπως επήραμε τώρα, τους πάνε με τα αυτοκίνητα. Ενώ τους παίρνουμε όλοι με τα πόδια. Πέραμε εδώ λίγο τυρί, λίγο ψωμί, καναγό και τρώμε κάτω στα χωράφια. Και νιώθατε και μια χαρά του, έτσι. Ναι, πολύ ήταν πολύ κόσμο στο χωριό. Όλα εδώ είναι 6-7 μήνες. Τώρα ερημώνει όσο πάει δηλαδή. Όσο πάει, ναι. Άμα πιθανε και εγώ δεν έκανας εδώ. Έπια εδώ κάτω. Αλήθεια, ε. Δεν είναι κόσμος. Λέει, κύριε Καρίδη, σας ακούμε. Για πείτε μας. Το 1953 είχαμε εδώ ένα παπά ο οποίος ονομαζόταν Παπακύρλος. Καλό γύρωσα. Διαφορά υπάρχει. Ναι. Υπάρχει λοιπόν, αυτό ήταν από τη Μονή τη Πλατιτέρα, καλόγερο, ο οποίο ονομαζόταν Παπακύρλο. Και μία των ημερών, η Σαρακοστή, θυμάμαι, μα είπε: ρε παιδιά, όλα τα χωριά πάνε λιτανίε. Εμεί δεν πάμε πουθενά. Του λέω: εγώ, παπά μου, δεν έχουμε και κανένα κρυσάκι κάπου εδώ να πάμε. Γιατί πώ θα λειτουργήσει, θα κάνει λειτουργία. Και σκεφτήκαμε που είναι ένα ρημοκλήσι εδώ παρακάτω, περίπου 1,5 χιλιόμετρα από εδώ. Πιο πάνω από το ποντί. Ναι, ναι, πιο πάνω από το ποντί, ναι. Ένα ρημοκλήσι, αλλά αυτό ανήκει σε... Ιδιωτικό, είναι ιδιωτικό. Αυτό, πώς το λένε, αρχοντικό. Αρχοντικό, λοιπόν, ναι. Πήγαμε και τον περικαλέσαμε και μας είπε ναι. Με τη μόνη μας διαφορά, λέει, το κρυσάκι αυτό είναι ερείπιο. Τι σε νοιάζει άντρε, θα το φτιάξουμε εμείς. Και έπεσε όλο το χωριό. Και φτιάξαμε την εκκλησία. Και πάμε από το 1953 μέχρι το σήμερα. Του Θωμά λοιπόν, την ημέρα. Του Θωμά την ημέρα πάμε και πάνω λιτανία. Μια μέρα σαν κι αυτή είναι που είμαστε έτοιμοι να φύγουμε με τα λάβαρα για αυτά. Ο καιρός ήταν στραμπαλάδος που το λέμε. Ναι. Και άλλοι λέγανε ναι, άλλοι λέγανε όχι. Εν πάση περιπτώσει αποφασίσαμε και πήγαμε. Όταν τελείωσε η λειτουργία, κάθε χρόνο ξέρω να σας πω, ότι εκεί παίρνουν από εδώ πετρογκάζ, κάνουμε καφέδες, παίρνουν τον Άρτο, κάνουμε και τρεις χορούς. Πάντα οργανωμένοι δηλαδή. Και κεραϊκούς χορούς, μπράβο. Και μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα, μέχρι σήμερα. Λοιπόν, μια τον ημέρα που σας λέω που αποφασίσαμε να πάμε, που άλλοι λέγανε ναι. Είπαμε στο καιρός ήταν, πώς ήταν ο καιρός. Στραμπαλάδος. Στραμπαλάδος. Έτσι, αυτό το πάτσι. Στραμπαλάδος. Ωραία λέξη, ωραία. Πήγαμε και πάνω. Αφού τελείωσε ο παπάς τη λειτουργία, λέει, παιδιά, τώρα θα κάνουμε, γιατί είχαμε έλλειψη από νερό, θα κάνουμε λέει μια δέση, να κάνουμε δέση. Κλείνεται στα γόνατα όλοι κάτω από την, έξω από την εκκλησία που είναι ένα περίπολο μικρό εκεί. Και κάνανε προσευχή. Και κάνανε προσευχή προς το Θεό. Για να βρέξει. Σας βεβαιώ ότι στο χωριό ήρθαμε χωρίς λαβάρα. Και πήγαμε την επομένη γυρία και τα φέραμε. Τα φύγαμε εκεί στο χωριό. Τα φύγαμε εκεί. Στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Ναι. Αυτό ήταν αυτό. Έβρεξε με τη δέηση δηλαδή που κάνατε. Έβρεξε αμέσως. Είναι... Άρα η πίστη, ε. Άρα η πίστη. Μεγάλη πίστη. Ποια είναι αυτή η εκκλησία, δεν μας είπατε. Είναι η εκκλησία, η Παναγία είναι, αλλά την ονομάζουν η Παναγία του Χανά. Η Παναγία του Χανά. Έτσι λέγεται. Το Θωμά την ημέρα, 8 μετά. Αλλά επειδή είναι διόκτητη η εκκλησία, αυτοί φοβόνται να μην του πάρουμε την εκκλησία. Δεν την παίρνουμε την εκκλησία. Απλώς μονάχα θέλουμε να κάνουμε μια λιτάνευση. Θέλετε να κάνετε μια εταιρεία. Αυτή η εκκλησία ήταν του Καρτάνου που ήταν παλιά, ιδιωτική παλιά του Καρτάνου. Μετά το πήραν οι κληρονόμοι και από τους κληρονόμους πήραμε την άδεια να πάμε εκεί πέρα. Να πάμε και πάνω να σχέσουμε την εκκλησία. Δεν είχε περίγε δρόμος. Ένα μονοπάτι είχε. Μυρτιές, πουρνάρια και τέτοια, αλλόμανε το δρόμο. Ναι. Πήραμε από εδώ ένα κάρο μικρό με το φορτίκι, με συγχωρείτε. Ένα γαϊδουράκι, ένα γαϊδουράκι. Μπράβο. Και από πάνω βάλαμε κάνα δύο τυνικές αδέρφη, βάλαμε τα ό,τι μας χρειάζεται. Εδώ παρακάτω που είχε ένα μαγαζί που είναι γιατί του Ποντί. Λέει, παιδιά, λέει, να πάρετε ένα τυνικέ αδέρφη. Παίρνουμε το τυνικέ τον αδέρφη, το βάλουμε ένα τυνικέ. Ήταν, πώς θα το πω, νερουλός, δεν ήταν σφιχτός. Και ήρθε κάποιος να μας πρόξει, ένας που προσκύψε αγελάδος εκεί. Και όπως έσφρωνε έτσι, ξέρεις, είχαμε η ρόδα αυτό και τον έκανε από εδώ όταν άσφρωνε. Αυτό ήταν. Όλο ασβέστης ο άνθρωπος, ε. Ασβεστώθηκε δηλαδή. Ε, ολόκληρος, ναι, ναι, συμβαίνει αυτά. Έτσι κάποια ατυχήματα, μικροατυχήματα, να τα πούμε.
Συμβαίνει. Χωριό... Σήμερα πώς περνάτε, για πείτε μας τώρα, εντάξει, είπαμε τις ιστορίες τις παλιές που είχαν ενδιαφέρον, αλλά σήμερα πώς περνάτε. Εκείνες που οι παρέες που ήταν άλλοτε δεν είναι τώρα. Δεν είναι σήμερα. Εδώ, εδώ βλέπετε, θα βλέπετε εδώ, από Σαββάτο βράδυ, παρέες, πήγανε στα μαγαζιά, πήγανε κρασί, ένα ποτηράκι, έτσι, να περνάει και λίγο η ώρα. Εδώ ήταν ένα μαγαζί το οποίο έψαινε σκότι. Σκότι, τέτοια ήτανε. Στο κάρβουνο, Μισή δραχμή το ένα ήτανε. Εδώ ήταν από το καπλό δεν μπορούσε να περάσεις. Ναι, τώρα δεν είναι μισή δραχμούλα το έτσι. Αλλά ποιος την είχε τη μισή δραχμή. Θεωρείται και πλούσιος αυτός που είχε τη μισή δραχμούλα. Η νοικοκυρία ήταν ο πατέρας που πήγαινε. Ήταν 10 άτομα, αλλά πήγαμε κι εμείς. Εγώ πάντως σας βλέπω μια χαρά όλους, μια χαρά, ροδαλούς, γερούς και δυνατούς. Συγγνώμη, είναι πόσο Προκόπη? 86. 87. Μακάρι να πάω και εγώ στα 87. 81 εγώ. Της ίδιας κλάσεως είσαστε, έτσι. Πρώτη κατοικία. Κάθε Κυριακή, Σάββατο και Κυριακή, βράδυ εδώ, χορεύαμε κάθε ώρα τον καιρό. Πολλές ημέρες. Και τώρα παρέλετε εσείς. Με τα ραδιόφωνα. Με τα ραδιόφωνα. Εδώ ήταν τότε, ήταν δυο βιολιά, κιθάρες, μαντουλίνο. Και για να πάει να χορέψεις τότε, ήταν κάποιος εκεί πέρα κομμάτι άντια χαρτί και με το μολύβι και σε έγραφε τη σειρά σου. Να μην τσακωθούνε. Ναι, με τη σειρά. Όπως λένε οι παραγγελίες σας. Τώρα είναι Σοκράτη, μετά είναι ο Προκόπη, μετά είναι ο Σπύρος. Με τη σειρά, με τη σειρά. Για να μην βγουνε μαχαίρια πάλι. Σαμπουκά, σαμπέ. Ήταν και ορισμένοι που το θέλανε και θέλανε με το παραμικρό παραξήγηση, μπορεί να το πω. Ναι, γίνεται και πέρα, και αν πιείς και λιγάκι, αρχίσει και ένα κρασάκι, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Μπράβο, Προκόπη, βλέπετε τι ωραία. Πολύ να σας ευχαριστήσω με όλοι σας. Να είστε καλά και καλά να περνάτε και καλά να περνάτε.
Δόξα μας στο μοναδικό πια παραδοσιακό καφενείο. Μοναδικό, μοναδικό. Της κυρία Νίκης Ανφαντή. Της κυρίας Νίκης. Εγώ θέλω να πάω να την γνωρίσω την κυρία Νίκη. Ελάτε κυρία μου. Καλησπέρα κυρία Νίκη μου. Καλώς ήρθατε. Έλα εδώ να σε δω. Καλώς ήρθατε. Τι μου κάνεις. Καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Είδες. Παραδοσιακό λέει καφενείο. Το πιο παλαιό. Το πιο παλαιό. Το πιο παλαιό είναι. Το πιο παλαιό. Α, μάλιστα. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια τώρα, για πες μου, πόσα χρόνια. Τούτο είναι 45. 45 χρόνια. Το μαγαζί ήταν το κύριο απέναντι. Το παλιό. Είναι 3 αιώνες το παλιό. Μετά το μετατρέψαμε εδώ. Αλήθεια, Από πάπου προς πάπου. Και έρχονται τώρα, ας πούμε, οι περισσότεροι χωρίς. Μια καφεδάκι. Και το καφεδάκι. Ναι, ναι. Αλλά βλέπω και έχεις και ήδη μπακαλιστή. Μικρολόγια. Έτσι, μικροπράγματα. Ναι, ναι, αν μας χρειαστεί, ας πούμε, ένας καφές, μια ζάχαρη, ένα προπαντικό. Έτσι, έτσι, γιατί γειτονιά εδώ. Έτσι, ένα αναψυκτικό, ας πούμε. Έτσι. Έρχονται από εδώ και ψωνίζουν. Ναι. Να σας πω, παίζουν και κανένα χαρτάκι εδώ πέρα. Όχι, όχι, τώρα, όχι. Παλιά παίζανε. Δεν έχουμε. Έτσι. Παλιά παίζανε. Καφεδάκι όμως πίνουμε. Καφεδάκι πίνουμε, έτσι. Ναι. Μερακλήδικο. Όχι, παίζανε. Πες τα όλα, όχι παίζανε μόνο παλιά. Και παιχνίδια παίζανε παλιά. Εδώ πέρα γινότανε χώροι. Εδώ μέσα, οποί... σε αυτό το χώρο. Όχι, απ' έξω. Στο μεγάφωνο. Εξημερώναμε. Εξημερώνατε. Εξημερώναμε. Μπράβο. Ίσα ίσα που φεύγαμε και πηγαίναμε στα κτήματα όλη νύχτα. Όλη νύχτα και μετά καθόλου στο έτσι. Και μετά πηγαίναμε στο κτήμα. Ήτανε το κάτι άλλο. Τώρα όχι, τίποτα. Τώρα η τηλεόραση μας έχει κουτιάνει όλους. Πανηγύρι γεννόταν εδώ, πανηγύρι γεννόταν του Αγίου. Πρώτα ήταν στο κάτω στη Διασταύρωση και μετά το βράδυ ανέβαιναν εδώ. Ωραία, μπράβο, μπράβο κύριε Ρίκη. Και τι ώρα το ανοίγεις το πρωί? Α, το πρωί δύσκολα, για μένα ναι. Γιατί. Πάω στο χωράφι. Α, πας πρώτα στο χωράφι. Ναι. Τι ώρα πας στο χωράφι? Φεύγω το καλοκαίρι, φεύγω τις 4. Λίχτα είναι όμως, κύριε Νίκη μου, ακόμα. Δεν φοβάσαι να περπατάς στον δρόμο, έτσι. Το φακό. Όπω, και κάνεις τι στο χωράφι? Να ποτίσω, να δουλέψω. Ναι. Μέχρι ποια ώρα? Α, το καλοκαίρι μέχρι τις 9. Μέχρι τις 9, 4 με 9 δηλαδή, 5 ώρες δηλαδή. Ναι. Τώρα το χειμώνα φεύγουμε σε 9 και το κομμάτι είναι. Χαρά είσαι όμως, μια χαρά σε βλέπω. Μωρέ κουτσένο μου, η καφωνή σου. Κυρία Λίκη μου, μια χαρά. Έρχεσαι ανοίγει σε 9 η ώρα το μαγαζί. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι το μεσημέρι ή μέχρι το μεσημέρι? Το μεσημέρι ξαπλώνω μια ώρα και τα απόγευμα μου και τις 12 το βράδυ. Και έρχεσαι, ας πούμε, το απόγευμα στις 5-6 τη ώρα. Όχι, το απόγευμα τα λίγο, εντάξει. Κοιμόμαι. Ναι, κοιμάσαι το μεσημέρι. Ναι, και ξυπνάω τις 5 και μετά τα ανοίγω κάθε μου τις 12. Μέχρι τις 12 η κυρία Νίκη. Α, μπράβο. Τι να κάνουμε. Μπράβο, να σε καλά. Να σε... Παιδιά, έχουμε παιδιά. Έχω τρία. Τρία. Να σου ζήσουν. Εγγόνια, εγγόνια. Πέντε. Πέντε εγγόνια. Δυσέγγωνα. Όχι, αμοι ακόμα. Αν ήταν εγγονός μου να είναι κόρη, θα έχει. Άγιε, άγιε. 23 χρονών. 23 χρονών, βέβαια. Αν ήταν η γυναίκα, σήμερα θα παντρεμένη και θα είχε παιδιά. Μπράβο, κυρία Λίκη. Μου χάρηκα που σε γνώρισα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Άντε, καλή σου νύχτα. Πώς σας φάνηκε εδώ που γυρίσατε? Πολύ ωραίο το χωριό σας. Σοβαρά. Ιστορία, βέβαια, και μεγάλη ιστορία του, βέβαια, και μεγάλη ιστορία. Ναι, έχει ιστορία, έχει ιστορία. Πολύ, πολύ πολιτιστικό υλικό, οι μπάντες σας, τα χορευτικά σας, οι χοροδίες, οι μικρές, οι μεγάλες. Είναι από το 68. Και τι δεν έχετε, πρέπει να είστε ευτυχείς, ευτυχείς. Είμαστε. Σας... Είσαστε. Πραγματικά είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Πραγματικά είμαστε. Μπράβο, έτσι. Δεν νιώθεις μοναξιά και το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ πιο ωραίο. Ω, σίγουρα, γιατί μαζεύεται και πολύ κόσμος. Πολύ κοσμία το καλοκαίρι. Έχετε κόσμος. Έχουμε και τον τρύπα εδώ πέρα που είναι... Που γίνεται, ναι, καταλαβαίνω. Ο χαμός. Ο χαμός γίνεται. Ο χαμός. Μπράβο. Δεν νιώθουμε απομονωμένα. Τι είναι να νιώσετε απομονωμένοι? Έχετε και έναν πατέρα Χρυσόστομο. Άσεο. Έχετε και εδώ τον άνθρωπο κοντά σας. Δεν υπάρχει σε όλη τη Γερμανία. Όχι, δεν υπάρχει. Πρώτος. Πρώτος. Είναι το νούμερο ένα. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλός. Τον γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε και φεύγουμε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Είναι πάρα πολύ καλός. Πολύ καλός. Και από όλους εσάς τους κοινοπιαστινούς, ειλικρινά σας το λέω. Θα πιείτε κάτι να σας κεράσουμε. Θα δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Μια γυναίκα, μια ιστορία εδώ στο χωριό. Ήρθαμε να επισκεφθούμε την κυρία Σοφία, την πιο καλή φωνή, λέει, των κοινοπιαστών, έτσι.
η οποία γνωρίζει όλα τα παλιά τραγούδια, τα παροδοσιακά. Μας τα λέει για τώρα, νομίζω. Κυρία Σοφία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που μας δέχτηκε στο σπίτι σου. Καλώς ήρθατε, είμαι η Σοφία Πουλημένου λέγομαι. Είμαι το 28 γεννητής, έχω κάνει 6 παιδιά. Έχω 11 αγκόνια και 5 δισέγγωνα. Ού, να σας ζήσω. Και ετοιμάζεστε για τα τρισέγγωνα. Είναι καλή. Η γονή μου ήταν 13 χρονών. Καλά το είπα εγώ. Πάει και το τρισέγγωνα έτοιμο που να είναι. Λοιπόν. Για πείτε μας τώρα, κύριε Σοφία, έτσι λίγο. Τα νιάτα σας. Τα νιάτα σας θέλω να ακούσετε. Τα νιάτα μου. Γιατί έμαθα πως ήσασταν μια πολύ ωραία γυναίκα. Ωραία, στα νιάτα. Ωραία κοπέλη. Και τώρα διατηρήσετε πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, ο Γαζιανάκης ο μικρός και ο μικρός Γαζιανάκης πόλο το βιό του πούλησε στην κόρη να πλανεύσει. Μα η κόρη ήταν απλάνευτη και παλιαδεσμούς δεν είχε. Το μαύρο του τα απόμενε και πάει να το πουλήσει. Στον δρόμο όπου πήγαινε, τα σατανά πάντε. Για πες μου να ζήσεις Γαζιανέ, σαν ποιο δρόμο πηγαίνεις. Όλο το βιό μου πούλησα την κόρη να πλανεύσει. Η κόρη ήταν απλάνευτη και πλανεμούς δεν είχε. Να σορμινεύσω Γαζιανέ. Τι χάρισμα μου κάνεις, την Άρτα με τα Γιάννενα, τη Θιό με τα Καράβια και την Αντριανόπολη με όλα τα παλικάρια. Γυναίκα ντύσου Γαζιανέ, γυναίκα μπαργουλό σου, γυναίκα σύρια στην εκκλησία, γυναίκα το σταυρό σου. Εκεί θα βρεις τη μάνα της και πρωτοθιά την κράζεις. Από τι με κράζεις πρωτοθιά, από τι με κράζεις τσάτσα, δεν είμαι της αδερφής παιδί της μάκρο παντρεμένης και από το χέρι την άρχος στο σπίτι την πηγαίνει. Ξύπνα, ξύπνα, Μάριο μου που σου έφερα ξαδέρφη. Σαν δεν ξαδέρφη έχω εγώ που ξάδερφη δεν έχω. Δεν είμαι της αδερφής παιδί της μάκρο παντρεμένης. Ενύχτωσε και βράδυσε και κλείσε το εργαστήρι. Κι εγώ στο έρημο πουλήσα πού να πάει να μείνω. Τσόπα τσόπα ξαδέρφη μου και με τα μένα μένεις. Να στρώσω τα σεντόνια μου τα γύρω και τις μένα που έχουν και το γαζιανό πάνω ζωγραφισμένο. Επίσης κοιμηθήκανε σαν δυο καλά αδερφάκια. Και μέσα στα ξημερώματα του ύπνου τα κανάκια. Ξύπνα, ξύπνα, ξαδέρφη μου, το όνειρο που είδα απόψε. Τα σέλινα βοτάνησα τις πράσεις κορπολόγουνα. Τα κόκκινα γαρίφαλα ήταν προξενιέλη. Ανάθεμα τη μάνα μου, τη θιά μου, τη ρουφιάνα που μου έφερε το γαζιανό να κοιμηθούμε αντάμου. Αυτό είναι το που λένε τι απόκριε, τι τελειδέ και το χορέμο συρτό. Αποκριάτικο. Ναι, ναι, τώρα την κυρία. Είναι αποκριάτικο. Αυτό είναι αποκριάτικο. Αλλά κυρία Σοφία μου. Πώς το θυμάσαι το. Έχω να λέω. Πόσο. 30 στοιχεία ήταν όλοι. Ήταν μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Ναι. Μου έκανε εντύπωση που ανέφερε Άρτα Γιάννενα. Αυτό είναι από πάγου προς πάγου, είναι από παράδοση. Ναι, ναι, από τα παλιά τα χρόνια. Και πηγαίναμε εδώ στο Μάλε που λέμε. Είμαστε στην Πανάγια, στον Μπρίτζα που λέγαμε εκεί πέρα και οι χωροί, οι άλλοι εξωτικοί, οι άλλοι εκεί και χορεύουμε και το λέμε. Ο Γαζιανάκη. Είχατε κάποιο άλλο τραγούδι. Για να μα το τραγουδίσει λίγο και πώ. Ο Γαζιανάκη, ο μικρό. Και ο μικρό Γαζιανάκης τριαλαρό για να σε χαρώ. Πολλό το βιο το πουλήσε στην κόρη να πλανέψει κι η κορίτα για να σε χαρώ. Κι η κορίτα να πλανευτεί και και πλανεύους δεν έχει. Να σου πω κύριε Σοφία μου, ξέρεις τόσα πολλά ποίηματα απ' έξω. Εσύ ίδια έχεις γράψει ποίηματα. Δεν ήξερα να γράψω. Όμως μάθαινες ποίηματα. Από τη μισή τρίτη. Με άρεσε και μου είπε μια γλωσσιά ο δάσκαλός μου, με έβγαλε όξο, δεν ξαναγράφω στον πίνακα την κακόπη. Ναι. Και με έδιωσε για να ξαναπεί άλλο. Από δηλαδή, από 10 χρονών, κάπου 10 χρονών. Και το ξέρω ακόμα που με έδιωσε μου και κλωτσιά. Λοιπόν, θα σου πω του Λαζάρου τώρα. Ναι. Την Ανάσταση του Λαζάρου. Ναι. Σήμερα έρχεται ο Χριστός, ο επουράνιος Θεός, εις πόλη Βηθανία, Μάρθα κλαίει και η Μαρία. Λάζαρο τον αδερφό του, τον κρινό και καρδιακό του, το μυρολογού και κλαίνε, το μυρολογού και τρέλε και λένε. Τρεις ημέρες το θρονούσα και τον εμυρολογούσα. Την ημέρα την Τετάρτη εκείνη ο Χριστός για να έρθει και βγήκε και η Μαρία έξω από τη Βηθανία και εμπρός του γονατίζει και τα σπόδας του φιλί. Λέγοντας, αν εδώ είσαι ο Χριστέ μου, δεν θα πέθαινε αδερφό μου. Μα και τώρα εγώ πιστεύω και καλότατα ξέρω που τη δύνασε, αν θέλεις και νεκρούς τους αναστέλνεις. Λέει, πίστεψε Μαρία, εγώ είμαι στη μνημεία. Τότε ο Χριστός δακρύζει και τον Άδη φοβερίζει. Άδη, τάρταρε και χάρε, Λάζαρε θέλω να σου πάρω. Έβγα έξω, Λάζαρε μου, φίλε και αγαπητέ μου, και αμέσως από τον Άδη ως εξίσθηκε σημάδι. Λάζαρος απελυτρώθη, αναστήθηκε, σηκώθη. Ζωντανός, σαβανωμένος και με το κερί ζωσμένος. Τότε η Μάρθα και η Μαρία εκεί βρεθήκαν όλοι.
Δόξα τω Θεώ φωνάς και τον Λάζαρο εξετάζω. Λάζαρε, πες μας, τι είδες εις τον άδειο που πήγες. Είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα βάσανα και πόνους. Δώτε μου λίγο νεράκι να ξεπλύνω το φαρμάκι το χιλιό και μην με ρωτήτε πλέον. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και αυτό. Ωραία, Σοφία μου, να έχεις την υγειά σου. Θέλω να σας πω και του καθαρτή του Χριστού. Και αυτό. Να τα ακούσουμε και αυτό. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, σήμερα όλοι φύβονται και τα βουνά λυπούν. Ο Κύριος ηθέλησε να μπει σε περιβόλι, να λάβει δείπνο μυστικό για να το λάβουν όλοι. Και η Παναία η Δεασπίνα κάθοντα μοναχή της, τις προσευχές της έκανε για το όμονο γεννήτης. Φωνή εξίστα από τον ουρανό και από αρχαγγέλιο στόμα. Τάνει κυρά τις προσευχές, τάνει και τις μετάνοιες. Τον υγιό σου πιάσανε στο χάλια τον επάνε. Σαν γλέπτη τον επιάσανε και σαν φωνιά τον πάνε. Και στο πιλάτου την αυλή εκεί τον τυρανάνε. Χάλια, χάλια, καρφιά, φτιάστε καρόλι. Εκείνος ο παράνομος βαρύ και φτιάχνει πέντε. Σύφαραγε που τα φτιάχνες, πρέπει να μας διατάξεις. Βάρτε του δύο στα χέρια του και τα άλλα δύο στα πόδια. Το πέμπτο το φαρμακερό βάρτε το στην καρδιά του. Να τρέξει αίμα και νερό να λυκωθεί η καρδιά του. Η Παναγιά σαν τ' άκουσε, έπεσε και λιγώθη. Στα μνή νερό τη ρίξανε τρία ποτήρια μόσχο και τρία διστομόνερα να έρθει ο λογισμό τη. Και σαν τη ήρθε ο λογισμό και σαν τη ήρθε ο νους της, ζητάει μαχαίρι να σφαγεί φωτιά να παναπέσει. Και ζητάει γκρεμό να γκρεμιστεί για το μονογενή τη. Κράφτε τις τρεις γειτόνισσες, τις τρεις μου φιλονάδες, τη Μάρτα, τη Μαγδαληνή, τα Ήλα, Ζαρλεμάνα και του Ιακώβου η αδερφή και οι τέσσερις Αντάμα. Επιάσα το στρατή, στρατή, στρατή το μονοπάτι και το στρατή της έβγαλε μέσα του ληστή την πόρτας. Κοιτάς δεξιά, κοιτάς δευγιά, κανένα δεν γνώζει. Κοιτάς και δεξιότατα τον Άι Γιάννη βλέπω. Άι Γιάννη πρόδρομο και βαπτιστή του γιού μου, μην είδε στο γιώκα μου και εσύ το βαπτιστή σου. Δεν έχω στόμα να σου το πω, γλώσσα να το μιλήσω, δεν έχω χέρια παλαμό για να σου το δείξω. Έχεις και στόμα να το πεις, γλώσσα να το μιλήσεις, έχεις και χέρια παλαμό για να μου το δείξεις. Βλέπεις εκείνο το βουνό το παραπορμένο που φορεί ποκάμισο στο αίμα βουτυγμένο, όπου παράει στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι, εκεί είναι το τέκνο σκεμμένο βαπτιστής μου. Η Παναγία εκκλησίας γλυκά τον ερωτούς. Δεν μου μιλάς παιδάκι μου, δεν μου μιλάς παιδί μου. Τι να σου πω μανούλα μου που διάφορο δεν έχεις. Παρά το Μέγα Σάββατο κοντά στο μεσημέρι που θα λαλήσει ο παιδινός. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα ουράνια. Σημαίνει και η Αγία Σοφιά με τρεις χρυσές καμπάνες. Τότε κι εσύ μανούλα μου θα έχεις χαρές μεγάλες. Όποιος τα ακούσει σώνεται, όποιος το λέει αγιάζει. Και όποιος καλά τα προκαστεί, παρέδεισο θαλάθη, παρέδεισο και λίγο από τον Άγιο Τάφο. Να ρωτήσω κάτι τώρα εγώ. Μου είπε προηγουμένως και η Σοφία, αν κατάλαβα καλά, ότι δεν ξέρει γράμματα. Όχι, να γράψω, όχι, να διαβάσω, ξέρω. Να διαβάσω, όχι, ξέρεις. Δεν είσαι τα δύο. Γι' αυτό ήθελα πώς θα σκεφτήκα. Πώς θα άμαθες όλα αυτά απ' έξω, πώς θα έχεις αποστηθήσει. Να σου πω ένα πήγημα, μια νούμερη. Είναι άμα της αρέσει, άμα έχετε... Σας άρεσε να τα... Το θυμάμαι, πήγαν στο μυαλό μου, τι να σας πω. Πάντως έχει και μια πάρα πολύ καθαρή φωνή. Ναι, κρυσταλλένια φωνή. Σαν ηθοποιός. Να σου πω, το τι ξέρεις το γαρμπορτά το Γιώργη. Τον ξέρω. Να σου πω το πήγημα του. Να σου πω το πήγημα του, δηλαδή εγώ ήμουν 10 χρονών τότε στο τότε ο Γιώργης. Και το θυμάσαι από τότε που ήσουν 10 χρονών. Ναι, λέει, αρνάκια. Το σκότωσα αθρινά, αρκάτευτε τώρα από τα άψηλα βουνά. Άλλο δεν κατεριμένουν τα αρνάκια τα καλά. Και να τα κατεβαίνουν, αφήνουν τα ψηλά. Εμπρός ο Μούργος πάει σαν γέρον γνωστικός και ακολουθάει το πλάι μαγκούρα και βοσκός. Αυτό είναι το ποίημά του που πήγαινε σχολείο. Πήγαινε στο σχολείο, έτσι. Ξέρετε την προσευχή που λέμε σχολείο στην αυλή. Τώρα δεν λένε προσευχή. Δεν λένε τώρα. Δεν λένε. Βαριώνται και δεν λένε. Ξέρετε κάποιο τραγούδι για την εποχή του. Του καρπού, που των αγροτικών εργασιών, το καλοκαίρι, ξέρετε κάτι τέτοιο. Αυτά, όχι, δεν ξέρω. Ό,τι ξέρω θα σου πω. Καλή να σου πω ένα τώρα τούτο. Κάτω θυμηθήκατε πάλι. Κάτω στη Ρόιδα, κάτω στη Ρόιδα, στη Ροϊδονήση, Τούρκος αγάπησε να κυνηγήσει. Δεν κυνηγάει λαγούς και λάγια, αλλά κυνηγάει δύο μαύρα μάτια. Κάτω στη Ρόμια, στη Ρωμιοπούλα, Τούρκος αγάπησε μια Ρωμιοπούλα. Η Ρωμιοπούλα δεν τον εθέρει και η στρίγγλα η μάνα της την προξενεύει. Πάρτονε κόρη μου τον Τούρκο για άντρα, δεν τον θέλω μάνα μου τον Παλιωμάνκ. Πάρτονε κόρη μου που έχει καίκι να ταξιδεύεται στη Σελονίκη. Πάρτονε κόρη μου που έχει παπόρι να ταξιδεύεται Σμυρνή και πόλη.
Πάρ τον εκόρη μου τον Τούρκο Γιάντα. Δεν τον θέλω μάνα μου τον Παλιωμάκη. Πάρ τον εκόρη μου που έχει λίδες. Δεν τον θέλω μάνα μου γιατί έχει λίδες. Καλόγρια γίνεστε, καλόγρια γίνομαι στα ράσα μπαίνω. Τον Τούρκο Γιάντα μου δεν τον επέμπω. Καλόγερος γίνεται στα ράσα μπαίνει και έρχεται κόρη μου και μου σε παίρνει. Πού το έχει τύχει μου το ριζικό μου Τούρκου που κάμισο να το χαρίσω και χρυσομάντιλο να του κεντήσω. Σ' άρεσε. Αυτό και ήταν. Δεν είναι παράδοση. Έχετε λίγο το ρυθμό. Το θυμάστε. Ναι, το ρυθμό λοιπόν. Κάτω στη Ρώμιο, στη Ρώμιο πουλά. Τουρκός αγάπησε μια Ρώμιο πουλά. Η Ρώμιο πουλά δεν τον θέλει. Κι στρίγκλα η μάνα της την προξενεύει. Λοιπόν, ήταν στρίγκλα τώρα η μάνα της. Ναι, ή κοιτάζει το συμφέρον της κόρη. Ναι, κάτι είναι λαϊκή εκδοχή. Κάπου καμίνι καίγεται, κάπου βαθιά βροντά. Είτε καμίνι καίγεται, είτε βαθιά βροντά. Παράγει το ρηγόπουλο που βάρια να στενάς. Και η μάνα του λέει, τι έχεις μάτια και βογκάς και βάρια να στενάζεις. Μάνα την κόρη που είδαψες, άλλος θα μου την πάρει. Μην είναι μάνα γύπτησα. Μην είναι μάτια γύπτησα, μην είναι τσιγκανοπούλα και δεν έχει το φυσικό να γίνει ριοπούλα. Δεν είναι μάτια να γύπτησα, είτε τσιγκανοπούλα και έχει και το φυσικό να γίνει ριοπούλα. Αν είναι μάτια, απόστολες, πάμε για να την πάρεις. Στείλε νοδάρες 12 και γραμματής 16, στείλε και τον Απόστολο δεμένο στο μαντήλι. 40 μέρες έκανα τις σκάλες να ανεβούν και τι 44 στη Λίγερη να βρουν. Εκεί έβρικα τη Λίγερη και έπλεκε τα μαλλιά της. Τι θέλετε γραμματική και εσείς πολυνοδάρι. Ο βασιλιάς μας έστειλε γυναίκα να σε πάρει. Να πάει να πήγε τον βασιλιά. Μία χάρη να μου κάνει. Να στρίψει όλη τη θάλασσα να την εσπείρει στάρι. Και με στη μέση του σταριού λίγο κρυθαράκι. Και στη μέση του κρυθαριού να βάλει ένα κοντάρι. Και στη μέση του κονταριού να βάλει ένα βελόνι. Και στην κορφή του βελονιού να διπλωθεί να κάτσει, να διπλωθεί, να τριπλωθεί τρεις γύρες στο μαντήλι και να περάσει η μέτρηση του από το δαχτυλίδι. Και όταν ασπρίσει ο κόρακας και γίνει περιστέρης, τότε να πήρε τον βασιλιά που θα γίνει με η τέλη. Σάρσε. Ωραία, ωραία. Να σου πω, μήπως λέω, ναι. Ξέρεις εκείνο το πολύ ωραίο τραγούδι που λέει «Μια βοσκοπούλα, αγάπησα, μια...» Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις αυτό, ε? Ξέρω ένα... Μήπως το ξέρεις όχι. Όχι αυτό, κάτι ένα άλλο το τώρα είναι στο μυαλό μου. Έρχονται στο μυαλό μου, το ξεχνά τώρα. Πάντως αυτό που είπατε ήταν ακριτικό, ρηγοπούλα ή βασιλοπούλα. Ναι, ρηγοπούλα ή βασιλοπούλα. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία, εντάξει κύριε Σοφία μου. Ξέρω πολλά τώρα, μου έχουν φύγει από το μυαλό. Τώρα εντάξει, δεν τα θυμάσαι τώρα, ρε κάποιος άλλος έχω. Πολλά τραγούδια. Όταν παντρεύεται δηλαδή μια γυναίκα, η Νίκη, τι της λέμε, τι της λέμε για να ακούσουμε. Τι λέμε. Τώρα λες που μου χρειάζεται για το μυαλό. Ναι, σήμερα... Σήμερα γάμος γίνεται σε ξένο περιβόλι, σήμερα ξεχωρίζεται η μάνα. Μάνα από την κόρη, ε. Γαμπρέ την ύφη να αγαπάς. Σήκον η φυπροσκύνησε το βάτο και το σκήνο της παιδεράς σου, τον υγιό των ασημένιων γκρίνων. Όλες την τραγουδήσατε. Αφήστε και τη μάνα από την ακουνάρισε σαν Μόσκο Μαντζουράνα. Βέβαια. Έχω πολλά τραγούδια μου. Σας είπα που θέλω το Σάββατο. Ωραία. Θα σας πω τώρα ένα άλλο. 40 χρόνια φυλακή, αυτό είναι Καλαμαριάνο, το χορεύουν αυτό. Το χορεύει, 40 χρόνια φυλακή, κόρη Καλαμαριάνη, πώς τα υποφέρα ο καημένος, μες στα σίδερα κλεισμένος, κανείς δεν ήρθε να με βρει, κόρη Καλαμαριάνη, είτε άδερφος δικός μου, είτε συγγενής δικός μου, παρά μια κόρη π' αγαπώ, κορίτσι Καλαμαριανό. Στερνόγραμμα μου στέρνει και κρυφά μου παραγέρνει. Στείλε μου το μαντήλι σου, καημό που έχει τα χείλη σου. Που το βρει, στείλε μου το να το πλύνω με τα δάκρυα που χύνω. Το βρες κόρη το νερό, κορίτσι Καλαμαριανό. Που το βρήκες το σαπούνι, άσπρο πάχουνο μπαρμπούνι. Κάνω το δάκρυο μου νερό, κορίτσι Καλαμαριανό.
και το σάγιο μου σαπούνι, άσπρο πάχουλο μπαρμπούνι. Μπράβο, μπράβο κύριε Σοφία, μπράβο, να συγκεκριτήσουμε, μπράβο. Μπράβο. Τι παπαλάκι σ' όνειρα να λύσει και αλαϊδόνι. Να σου πω, ξέρεις να εξηγείς όνειρα, ξέρεις να εξηγείς. Όχι, δεν ξέρω τα διαπρόβλημα. Όχι, ούτε πιστεύετε εσείς τα όνειρα, ούτε πιστεύετε εσείς τα όνειρα. Τα πιστεύουμε μια χαρά και βγαίνουμε. Βγαίνουνε, βγαίνουνε. Για μια φορά τα δούμε ένα δύσκολο βγαίνουνε. Και το έχουμε και στο μυαλό. Να σου πω, πώς περνάς τώρα την ώρα σου στο χωριό, για πες μου. Μοναχής μου. Μόνοι σου, μόνοι σου. Δεν έχεις φιλιάδες εδώ στη γειτονιά. Έπεθαναν οι γύραντε όλοι, οι άλλοι πήραν και κάμανε σπίτια έξω στην εξοχή. Και είσαι μόνος σε γειτονιά εδώ, μόνοι. Ναι, ένας εκεί απέναντι είναι ο Τέλης. Λέτε μια καλημέρα όμως. Ναι, μια καλημέρα. Μοναχή μου πλέον και τον πορτόνι μου, έβαλε και το σύντημο και να μην έρθει κανείς και να σκοτώσει. Δεν φοβάσαι. Έχω εκεί δυσκολή και επικίνδυνη. Από έξι παιδιά είμαστε. Έξι παιδιά. Εχτά εγώ, ανταλμοχτώ. Είμαστε 9. Ο γαμπρός που ήρθε ήταν παντρεμένη η κόρη μου. Είμαστε 10 άτομα. Να σου πω όμως κύριε Σοφία, να σου πω. Έχεις όμως μια πολύ μεγάλη οικογένεια, από παιδιά, από εγγόνια, από δυσέγγωνα. Δεν έρχονται να σου κάνουν παρέα, δεν το πιστεύω. Έρχονται, αλλά έρχονται, δεν έρχονται. Όμως έρχονται. Παναγιά κοντά. Και σε βλέπουν. Άρα δεν είσαι μόνη σου στη ζωή, είσαι μια μεγάλη οικογένεια. Έρχονται κάθε βράδυ. Έτσι, μπράβο. Για την πίεση μου παίρνουν και στα γιατρό. Πόσο πίεση έχουμε, πόσο. Παίρνω 3 την ημέρα. Μανεμένη και 17. Και 17. Ωραία, καλή. Εντάξει, δεν με βγήκα. Καλή τη. Τι να κάνω, όλο ο κόσμο έχει πίεση. Τι να κάνω. Έχω τα πόδια μου να λιμωνούν, τα πόδια μου τσικαρίνουν. Έχω καμία χείριση στο ένα το πόδι στην κορφή. Τώρα μου τρίβονται μέσα τα κόκαλα, μου τρίβονται τα νεύρα μέσα. Δεν μπορώ να περπατήσω. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, κύριε Σοφία, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία σου ποίηματα. Πολύ όμορφο. Μπράβο σου και σου εύχομαι να είσαι πάντα. Τώρα δεν τα θυμάμαι, ξέρω πολλά, δεν τα θυμάμαι. Εγώ σου εύχομαι να είσαι πάντα γερή και δυνατή, να τα εκατοστήσεις και παραπάνω. Και παραπάνω. Όσο θέλει ο Θεός. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, τα εγγόνια σου. Να ζήσω να είμαι σωστή, να μπορώ να πηγαίνω στην τουαλέτα, να μπορώ στην εκκλησία μου να κάνω. Και αφού μπορώ να πάω στην εκκλησία μου, θα μπορώ να ξεχνήσω. Ξέρετε αυτό το ωραίο μαγουλάκι, το κόκκινο κόκκινο. Κάτι και εγγονιέ μου λένε, γιατί γιαγιά έτσι. Γιατί είσαι καλή γυναίκα γι' αυτό. Καλή σου νύχτα, καλή σου νύχτα. Από πολλά γλυκά, παραδοσιακά τα περισσότερα, όπου οι κυρίες σήμερα εδώ στους φινοπιάστες, πολλές από τις κυρίες μάλλον, κουράστηκαν για να φτιάξουν όλα αυτά τα εδέσματα. Βέβαια, μπορώ να πω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα της εκπομπής αυτής, την ώρα που παρουσιάζουμε ένα τέτοιο τραπέζι, ένα προσελπάνωμα τραπέζι με διάφορες συνταγές που μπορεί και στη συνέχεια να μας πείτε, κυρία Σπυριδούλα μου. Λοιπόν, εδώ κάτι λέγεται προηγουμένως ότι... Η Κέρκυρα έχει μεγάλη παράδοση και στη ζαχαροπλαστική. Θα ήθελα να φέρω ενδεικτικά μερικά, τα γλυκά του κουτουαλιού, το σίκο, κυδόνι, το περγαμόντο επίσης και το κουνκουάτ, τη σεκομαΐδα, η οποία παρασκευάζεται από γλυκάνισο, ξερά σίκα και ούζο, και φυσικά το παστέλι, το μαντολάτο και τις μάντολες. Τι κάνετε εκεί. Τι περάτη. Και πάει με ούζο. Με τι πάει. Με ουζάκι. Ωραία. Αυτό στο τέλος το ουζάκι, όχι τώρα. Λοιπόν. Εγώ έχω φτιάξει ένα κέικ. Είναι παραδοσιακή συνταγή της γιαγιάς. Αχ, ένα υπέροχο κέικ, βέβαια. Με το παραδοσιακό λικέρ, το κουμκουάτ. Και σοκολατένιο, βέβαια. Βεβαίως, με τρούπα, γλάσο. Ναι. Και μέσα έχει σοκολάτα. Σταφίδες και σοκολάτα. Και σοκολάτα και σταφίδα μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Σπυριδούλα, μα εσείς τι μας φτιάξατε. Αυτό το κουνέλι εκεί πέρα είναι παραδοσιακό, είναι ντόπιο. Εδώ. Ναι. Για πείτε μας έτσι τη συνταγή. Λοιπόν, το κουνέλι αυτό, αφού το σφάξουμε και το έχουμε, πρέπει πριν 2 μέρες να σιτέψει στο ψυγείο και μετά το βάζουμε από βραδύ σε λίγο μαρινάδα, ξύδι ή κρασί γλυκό, ό,τι θέλει κανείς, με λίγο νεράκι ρεωμένο. Και το βάλουμε στη συντήρηση στο ψυγείο. Και την άλλη μέρα έχουμε καθαρίσει τα κρεμμύδια στο νερό κτλ. Και το κοκκινίζουμε με το λαδάκι του και συνεχεία βάζουμε τα κρεμμύδια αφού ο Σότο τρυπάει το κουνέλι. Τριπιέται και τρώγεται. Έχει τη δαφνούλα του μέσα και όλα τα σπιτσερικά από την καρμέλα. Αυτά τα παραδοσιακά, τα κερκυραϊκά. Ναι, μας χωβολάει ωστόσο. Και έχω φτιάξει και ένα γαλακτοπούρεκο με φρέσκο
φύλλο και με φρέσκα αυγά. Σκέτο ποίημα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, πάρα πολύ όμορφο. Αυτό το έφτιαξε μια φίλη η οποία δεν είναι αυτή τη εδώ, στιγμή. Εδώ, είναι, μας το μια, είναι ένα παντεσπάνι. Ένα παντεσπάνι, ναι. Ναι, αυτές τις οικομαρίδες τις έκανα εγώ. Mm-hmm. Είναι παραδοσιακές. Ναι. Αν θέλετε να σας πω. Α, βέβαια, τις συνταγείτε. Ναι, είναι το σίκο όπως το αποξηραίνουμε. Ναι. Το βάσουμε σε σανίδες, το σκεπάζουμε με τούλι και αφού ξηραθεί, το καίμε με μάραθο. Ναι. Μέσα σε νερά, ας πούμε το καίμε το νερό, σε μάραθο και κασίκα και συνεχεία όποιος θέλει το κόβει μικρά μικρά με το ψαλίδι, όποιος θέλει το αλέθει στη μηχανή αυτή την παλιά που έχουμε. Άμα. Και βάνει πάλι εδώ πέρα ούζος, πιτσερικά και διάφορα κατά την αρεσκία του καθενός, διάφορα σπιτσερικά και τα πλάθουμε, πρέπει λίγο να ξηραθούν πριν τα βάλουμε έτσι κανονικά, κανονικά αυτό ήθελε με φύλλο από καρύδι. Από καρυδιά. Καρυδιά. Ναι, αλλά εντάξει, το βάλαμε σε αυτό το ζελοφάν πιο. Ναι, για να είναι και πιο προφυλαγμένο, ναι, ναι, πιο προφυλαγμένο από διάφορα. Και πρέπει να μείνουν, πριν τα βάλουμε αυτό, πρέπει να μείνουν άλλες λίγες μέρες στον ήλιο και αυτά. Ναι. Με λίγο τούλι από πάνω, ούτως ώστε να μην. Για πιο καθαριότητα κτλ. Ναι, έχουμε και ναι. Μια παραδοσιακή. Αυτό πάλι την έκανε η κυρία Μαγδαληνή. Πάστα Φλόρα, η κυρία ναι. Μαγδαληνή μας την έφερε. Και είναι με. Η μαρμελάδα είναι με σίκο αλεσμένο. Α, είναι, είναι δηλαδή φτιαγμένη το σίκο, μετά τα λέθη στη μηχανή, ναι. Φτιάχνει τη μαρμελάδα και, και γίνεται αυτό το και, ωραίο αποτέλεσμα. Και η κυρία Σπινόρα μου καλή μας όρεξη. Ε. Αμήν. Ε, ναι. Καλή μας όρεξη. Κάθε γιορτή στην Κέρκυρα έχει το δικό της φαγητό. Βέβαια, ναι. Ναι, για πείτε μας. Το μπουρδέ, το σοκατάρ, τη σκορδαλιά, επίσης, τις τηγανίτες, παραμονή του Αγίου Σπινόρα. Έτσι. Πάρα πολλά. Ναι, εγώ θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια που ήταν πιο φτώχεια, πιο διαφορετικά, δύσκολα χρόνια. Πηγαίναμε, η μάνα μου με σήκωνα από τις 4 το πρωί ναι. Και κάναμε, επειδή με λένε Σπυριδούλα και δεν υπήρχαν τα πολλά αγγλικά κτλ. Με σήκωνα από το πρωί, κάναμε το ζυμάρι και έπαιρνα σε όλους τους συγγενείς λυκουμάδες. Δηλαδή τις 6 ώρα το πρωί τους χτύπαγα και πήγαιναν σε θειές μου στη μία στην άλλη και τους έπαιρνα λυκουμάδες 6 ώρα το πρωί σε στις καυτές. Είπατε κυρία Σπυρούλα μου στις δύσκολες εποχές. Ναι, τις δύσκολες. Και τώρα έρχονται. Γιατί άρα ξυπνάμε από τις 4 ναι. Το πρωί τώρα έτσι. Και έτσι το είχαμε. Νομίζαμε... Τις πόρτες ακριβώς. Να πηγαίνουν καρύνε έτοιμοι λυκουμάδες. Γενικότερα η κυριακή κουζίνα είναι επηρεασμένη από τα 411 χρόνια κατοχής, ενετικής κατοχής. Έτσι. Από τα 50 χρόνια αγγλικής, από τη στιγμή τη γαλλική, τη ρωσική. Από όλες. Κοντά μας είναι και η Μικελή Αλεξάνδρα, η οποία λέει δεν φτιάχνει φαγητά ούτε και γλυκά, αλλά όμως τρώνε από όλα αυτά, Αλεξάνδρα μου, για γλυκιά, άμενα άλλα μου έλεγε προηγουμένως, ένας πάνω πατέρα χρυσόστομα. Έχουμε εδώ και διάφορα κρασιά από ό,τι βλέπω. Για πείτε μας, είναι εκείνο πια στην Άπλη. Αυτό είναι κοινοπιαστινό κρασί, βέβαια μαζί με του Πολύδωρου του Σκιαδόπουλου που τον επισκεφτήκαμε, που κάνει μια νοικοκυρεμένη παραγωγή. Ναι. Αυτό είναι ένα κρασί από τον Νίκο τον Πουλημένο, mm-hmm. ο οποίος το παράγει εδώ στο χωριό μας και το εμφιαλώνει και θα έλεγα κάνει μια συστηματική δουλειά και ο Νίκος όπως και ο Πολύδωρος που τον επισκεφτήκαμε βέβαια. Και είναι ποιοτικά κρασιά. Ποιοτικά κρασιά πραγματικά, χωρίς μέσα ουσίες συντηρητικές και χημικές και είναι κοινοπιαστινό κρασί. Βέβαια μια δοκιμή θα μας πείσει για όλα αυτά σίγουρα, που μου λέτε τώρα πατέρα Χρυσόστομε, έτσι. Σίγουρα. Και να ερχηθώ στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας λοιπόν.
μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, Μάκη. Ναι. Εδώ στο Σκηνοθιά τη επιτέλους φτάσαμε. Που τόσο πολύ θέλαμε και να το δούμε και να το γνωρίσουμε. Να πούμε ότι έχει και μια θέα που σοκόβει λίγο την ανάσα. Είναι φανταστική η θέα. Έτσι. Πανοραμική. Πανοραμική σίγουρα. Ναι. Φαίνεται από τους Αγίους 10 μέχρι το Γαστούρι, το Αχίλιο. Πολλά χωριά. Όλο το χωριό από κάτω. Η Αγία 10 λίγο πιο πέρα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Να γνωριστούμε με τις μοναχές. Ναι, λοιπόν, θα έλεγα επειδή μας περιμένει και η Αγία Ογουμένη εδώ πέρα να προχωρήσουμε μέσα. Ναι. Πάμε. Τι μου κάνετε, Αγία Ιγουμένη. Καλά είστε. Εσείς τι κάνετε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε σήμερα. Να ευχαριστείτε σε αυτό το πολύ όμορφο ωραίο έργο σας που κάνετε. Και εσείς κάνετε έργο. Ίσως καλύτερο από το δικό μου. Όλοι κάνουμε λειτουργήμα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο καθένας από τη σκοπιά του. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αγία Ιγουμένη, μπορούμε να περάσουμε σε κάποιους χώρους. Ναι, 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 ναι. Περάστε μας. Στον εσωτερικό χώρο του μοναστηριού, εδώ, βεβαίως βρισκόμαστε στην εκκλησία την Αγία Παρασκευή, Αγία Ομένη, και θα ήθελα από εσάς λίγο να μου πείτε την ιστορία της εκκλησίας. Το μοναστεράκι μας ιδρύθηκε το 1620, περίπου στα 400 χρόνια, ανδρική μονή. Με τετράπη γυναικεία το 1834, με τη βοήθεια του Θεού και διαπερασμένη της Αγίας, λειτουργεί μέχρι σήμερα. Πόσες μοναχές είσαστε εδώ? Είμαστε μια πολύ μικρή οικογένεια του Θεού και της Αγίας. Μικρή, ε. Mm. Έχετε κόσμος που επισκέπτεται το μοναστήρι εδώ? Επισκέφτονται άνθρωποι που αναμένουν το ποσό του από το πλήστο, οι οποίοι θέλουν να αποθέσουν και να καταθέσουν τον πόνο τους. Βρίσκουν παρηγοριά, αλλά πιο πολύ βέβαια στη χάρη της Αγίας Παρασκευής, η οποία εκεί έχει την πρεσβεία στον Άγιο Τριαδικό Θεό. Και εμείς κατά τη φώτιση και τη δύναμη που μας δίνει ο Θεός, συζητάμε μαζί τους τα προβλήματά τους. Πότε ακριβώς γιορτάζει η Αγία Παρασκευή? Γιορτάζεται στις 26 Ιουλίου. Το καλοκαίρι. Οπότε εδώ συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος. Πάρα πολύ κόσμος. Γιατί έχουμε και την ευλογία και την τιμή να έχουμε το δεξιά χείρα της Αγίας Παρασκευής εδώ. Ναι, έχετε εδώ το λείψανο. Ένα μέρος του λείψανου, μάλλον. Όχι, δεξιά χείρα είναι ο καρπός. Α, είναι ο καρπός. Βεβαίως. Σε αυτό έχουμε και ένα τεμάχι, η δεξιά παλιά του Αγίου Ιωσήφ, του Αγιασμένου του Κρητός. Έχετε από δύο Αγίους δηλαδή διαφορετικούς, έτσι. Γι' αυτό λάσαμε και το Αγίου Ιωσήφ. Δεν είναι σωστό, είναι μέσο. Το μεσάρκα, μεσάρκα. Α, είναι μεσάρκα. Ναι, και είναι πολύ θαυματουργό και έρχονται οι άνθρωποι πιστοί και να αποθέτουν τα προβλήματά τους. Βέβαια μαρτυρούν και τα πτώματα της Αγίας, τη μίσθεν εκεί. Βέβαια οι Άγιοι δεν θέλουν. Ναι. Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Οι Άγιοι δεν θέλουν όμως οι άνθρωποι το νιώθουν ως ανάγκη, ξέρετε. Ακριβώς, αυτό. Ναι, ναι. Έτσι δηλαδή, τιμησένεκε ως αφιτοπλίστο για τον Άγιο, γιατί ξέρετε, πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στην ανώτερη δύναμη που λέγεται Θεός. Και θέλουμε να κάνουμε ένα δώρο, το λεγόμενο τάμα, ξέρετε. Βεβαίως έχω ακούσει και από άλλους να μου λένε, ήδης βεβαίως περισσότερο, να μου λένε ότι ο Άγιος δεν θέλει τάματα, δεν θέλει κεριά, δεν θέλει τίποτα, θέλει μόνο τη σκέψη, τη δική σου προς εκείνον, όπως επίσης και ο Θεός. Να ανοίξουμε την καρδιά μας για να αποθέσουμε τα προβλήματά μας στον Άγιο Τριαδικό Θεό. Έτσι. Οι Άγιοι μας είναι οι πρεσβευτές μας, οι οποίοι παίρνουν τα μηνύματά μας και τα παίρνουν στον Άγιο Τριαδικό Θεό και γίνεται το θαύμα και η πραγματικότητα με αυτό το μέσο οι Άγιοι. Αυτό το μέσο έχουν οι Άγιοι. Όσο χρόνια είσαστε εδώ, Αγία Ιγουμένη, έχει γίνει κάποιο θαύμα? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Επί των ημερών μου, πάρα πολλά, γιατί είμαι από το 60 εδώ. Καταλαβαίνετε, έχω δει πάρα πολλά θαύματα. Ακόμη επί των ημερών μου και δύο τυφλοί. Καρκινοπαθείς, οι οποίοι, θα σας πω και επώνυμο. Ναι. Βέβαια, ζουν και βασιλεύουν. Ζουν και βασιλεύουν σήμερα. Με τα οράματα και με την πρεσβεία της Αγίας. Είναι, αυτό έγκυται στη δύναμη της πίστης που έχει. Νομίζω εκεί είναι η βάση, η πίστη. Η πίστη, επάνω απ' όλα βέβαια, η πίστη η οποία κάνει τα θαύματα. Έτσι. Το εισπράττει ότι αυτό θα γίνει. Και όταν το πεις με, με αυτή την βεβαιότητα, γίνεται το θαύμα. Ωστόσο, είναι πολύ περιποιημένος ο ναός σας. Μοναστηριακός ναός, όσο από το πλήστο τα μοναστήρια δεν έχουν τεράστιους ναούς, είναι μικρή αλλά ζεστή.
Μικρή, θαυματουργή, ζεστή, όλα αυτά μπορούμε να τα πούμε. Έτσι, Γιώργη. Εδώ γίνεται συνεχή η λατρεία, βέβαια. Σε καθημερινή βάση, ο σκοπός του μοναχού είναι οι ακολουθίες. Οι ακολουθίες. Και η σκέψη στο Θεό. Αφιερωμένη στο Θεό. Βέβαια, τα προβλήματά μας να μαθαίνουμε όλοι στον Κύριο, να έχουμε δηλαδή μέσα μας ότι αυτό που εναποθέσαμε το πρόβλημά μας στον Κύριο, η πρεσβειών της Παναγίας και των Αγίων, θα παραχωρήσει ο Θεός ό,τι είναι προς το συμφέρον της ψυχής μας. Αυτό το ζούμε σε καθημερινή βάση. Όχι μόνο εμείς και οι αδερφές και οι ελάχιστοι, αλλά και πολύ πιστός κόσμος. Από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει κάποια μοναχή εδώ η οποία κάνει αγιογραφίες. Ναι, η πιο μικρή που έχουμε εδώ πέρα, επειδή έχει πάρα πολλές ανάγκες και μονής από την αγιογραφία, της βάλαμε να μάθει να ζωγραφεί. Να γεωγραφεί, μάλιστα. Και αν δεν είχε καμία παραγγελία. Για οικεί του αιώνα των αιώνων. Τη σπουδή σου την κλίση κατάλληλων εργασαμένη φερόνιμε. Την ομώνυμον σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε Παρασκευή αθληφόρε. Όθεν προχέεις οι άματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών. Χαίρεις εκκλησίας οι λαοί λαμπίδων και των ιαμάτων πολυχεύμων όντως προύνος. Χέρις προστασία και σκέπη ουρανία. Παρασκευή Θεόφρον το εφημούντον σε. Ελέησον ημάς ο Θεός για το μεγάλο σου δαμεθά σου, επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Εκταρίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, νεκρεμερεύς και άφεσης των αμαρτιών των δούλων του Θεού, νυμφοδόρας μοναχής και της συνοδείας αυτής, των ευλαβών προσκυνητών του, της Ιεράς Μονης Ταύτης και της Δούλης του Θεού Εκατερίνης και των συνεργατών αυτής υγείας, σωτηρίας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών υπομέν, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμωμαγίας Αυτομητρός, της Αγίας εν δόξος ο Παρθένο Μάρτυρος Παρασκευής, του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ του Υγειασμένου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημάς. Τώρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, αλλά θα ήθελα να περάσουμε και σε κάποιους άλλους χώρους, αν θέλετε βεβαίως, εσείς. Βεβαίως, το έρχονται ρίγη της μονής μας. Ε, να τα πούμε και εκεί καλύτερα. Νομίζω και ο πατέρας Χρυσόστομος. Βεβαίως, με συγχωρείτε.
Κονταρίκη λοιπόν βρισκόμαστε, αγιερωμένοι και Πατέρα Χρυσόστομε. Έτσι, ένα πολύ ωραίο, ένας πολύ ωραίος φτιαγμένος χώρος με πολύ έτσι, ιερότητα μέσα θα έλεγα. Το Αρχονταρίκη λέγεται και με την Αρχοντιά την οποία την ονομασία του δέχεται όλους τους επισκέπτες της μονής μας για να χαρούν και αυτοί και εμείς να χαρούν μαζί τους και αυτοί μαζί μας. Είναι το λεγόμενο που λέτε στον κόσμο, λέγεται το σαλόνι. Εμείς το λέμε Αρχονταρίκη στις μόνες, στο μοναστήριο. Μπορεί να έρθει κάποιος εδώ πέρα από το πρωί και να φύγει, ας πούμε, μετά από 2-3 μέρες, αν θελήσει. Να σας πω ότι έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενούσουμε, αλλά είμαστε πάρα μικρή αδερφότητα και τα διακονήματα είναι τεράστια και ο χρόνος μας λίγο είναι περιορισμένος από όλα αυτά. Ακριβώς με τι ασχολείστε εσείς εδώ, δηλαδή ποιο είναι το... Παλιά είχαμε... Το πρόγραμμά σας, ένα ημερήσιο πρόγραμμα μπορείτε να μας πείτε. Παλιά, πριν μια δεκαπενταετία, είχαμε ένα εργαστήριο υποβλεκτά, παντός τύπου. Ζούσαμε κι εμείς, αλλά αναστηλώσαμε και το μοναστηράκι. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το εργαστήριο. Γιατί... Μεγαλώσαμε κι εμείς, οι δυνατότητες δεν μας... οι αντοχές να πω δεν... Ήταν δύσκολη, ήταν δύσκολη εργασία, βέβαια, και μεγάλη ευθύνη. Ναι. Αλλά έχουμε αγοραστικές δουλειές. Σήμερα, ναι, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Σήμερα με τι ακριβώς ασχολείστε εδώ? Ασχολούμαι εδώ με τα διακονήματα της μονής που χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος και κόπος, όπως γνωρίζετε, και με αγροτικές δουλειές, τα προστασία. Δηλαδή όταν λέτε αγροτικές δουλειές... Με τις ελιές, με τα τέλεια, με τους κήπους. Ναι, δεν πάμε στη λαϊκή που λέμε, πάμε... Όχι, ναι. Έχετε εσείς εδώ... Τα καλλιεργούμε μόνοι σας. Τα καλλιεργείτε από μόνοι σας, ναι. Και για τα καλλιεργείτε μόνοι σας, πρέπει να είναι και βιολογικά. Ναι, κάνουμε προσπάθεια τον σε αυτό που κάνει την ερώτηση. Είναι δύσκολο, αλήθεια, να καλλιεργεί κανείς βιολογικά προϊόντα? Όχι, όταν έτσι τα σώτα αγαπάς τον κήπο, δεν κουράζεσαι, γιατί νιώθεις από αυτό που θα καλλιεργήσεις. Επιζείς και νιώθεις ότι θα έχεις μεγαλύτερη υγεία. Ναι. Κάθε μέρα λειτουργείτε αγιερωμένοι? Πολύ συχνά. Σε μεγάλες γιορτές. Ναι. Τώρα τη μεγάλη Τεσσαρακοστή που πλησιάζουμε. Το Σαββατολίτουργο των Χριστουγέννων. Μεγάλες γιορτές. Κάθε Σάββατο απαραίτητος. Απαραίτητος. Ναι. Έρχεται βεβαίως κάποιος ιερέας. Ναι, περιτροπής από τη Μετρόπολη της Μητροπόλεως. Έρχεται... Και από ένας ιερέας, διαφορετικός, έτσι. Και ο Πατέρας Χρυσόστομος πολλές φορές. Και ο Πατέρας Χρυσόστομος, βέβαια, που είναι κοντά σας, ο οποίος βέβαια τρέχει. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι τρέχει και να σας βοηθήσει σε ό,τι θέλετε. Σε ό,τι θέλουμε, είναι πολύ πρόσφατος. Είναι στήριγμά σας αυτή τη στιγμή. Και τον θαυμάζουμε γιατί πραγματικά έχει μια μεγάλη ενορία, με μεγάλες ανάγκες, με μεγάλες απαιτήσεις. Και πρέπει να είναι πάντα παρά και να δέχεται και τα καλά δεχούμενα και τα κακά δεχούμενα. Έτσι. Του πιάνει να πρωτευχαριστήσει. Προσπαθεί ο καημένος, τη νύχτα την κάνει μέρα πολλές φορές. Είδατε, ναι. Πατέρα Χρυσόστομε, θέλω να ακούσω την άποψή σας για αυτό το πάρα πολύ ωραίο μοναστήρι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Κοιτάξτε, μου είπατε το πρωί που συναντηθήκαμε, που μιλήσαμε, ναι, το πώς συμμετέχει τόσο πολύ ο κόσμος στην Εκκλησία. Ναι. Και σας είπα ότι έχουν παίξει και άλλοι παράγοντες ρόλο, πνευματικοί άνθρωποι και πριν από εμάς. Βέβαια και εμείς ένα μικρό λιθαράκι προσπαθούμε να βάλουμε στο πνευματικό οικοδόμημα της Εκκλησίας μας. Έχει παίξει πολύ σπουδαίο και σημαντικό ρόλο το μοναστήρι. Και η παρούσα, η γερόντισσα βέβαια και η παρούσα αδελφότητα, αλλά και οι παλαιότερες αδελφές, η γερόντισσα, παλιότερη γερόντισσα, άλλες αδελφές, έχουν μείνει χαραγμένη μνήμη τους στη συνείδηση και στην ψυχή του κόσμου. Έτσι. Και τις μελετούν και αναφέρονται στα πρόσωπα αυτά και ήταν τα πρόσωπα που τους κέρδισαν κοντά στην Εκκλησία. Και θέλω να πιστεύω και εγώ ως μοναχός που είμαι μέσα στον κόσμο ότι το μοναστήρι συνέβαλε τα μέγιστα στην διαμόρφωση του ανεπτυγμένου θρησκευτικού συναισθήματος που διακρίνει τους ανθρώπους της περιοχής μας εδώ. Ναι. Καταλαβαίνω.
Βέβαια, είναι ένας ιερός χώρος στο μοναστήρι, δεν είναι όπως οι ενορίες μέσα στον κόσμο ακριβώς, είναι και μέσα, από τον, μέσα στον κόσμο και έξω και, από τον κόσμο. Έξω από το κόσμο. Είναι ένας χώρος ηρεμίας, γαλήνης, προσωπικής, ατομικής προσευχής, περισυλλογής. Ναι. Έτσι και νομίζω στο σύγχρονο τρόπο ζωής, αλλά και στον πολύ μεγάλο θόρυβο της εποχής μας, έχουν αξία αυτοί οι προορισμοί, όπως είναι το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής και άλλα μοναστήρια βέβαια και σε όλο το νησί μας εδώ, αλλά και σε όλη την ελληνική επικράτεια και στον κόσμο. Έτσι. Σε αυτό να προσθέσω, Χρυσόστομος, ότι είχα διαβάσει τη βιογραφία του Αγίου Κοσμάτου του Τελού. Mm-hmm. Και λέει ότι όπου υπάρχει μοναστήρι, να είσαστε πολύ ευτυχισμένοι. Γιατί το μοναστήρι είναι μια ακρόπολη, είναι ένας φάρος, είναι μια προστασία. Έχει να πει πολλά όταν είναι κοντά το μοναστήρι, κοντά σε μια ενορία ή μέσα σε μια περιοχή που δεν υπάρχει, έτσι, είναι απομακρυσμένα τα άλλα τα μοναστήρια. Όπου υπάρχει μοναστήρι, υπάρχει μεγάλη ευλογία. Σίγουρα. Λίγο με θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο δύσκολη είναι η ζωή σας εδώ? Η ζωή βαριά, η καλογερική, αλλά και βάστε το σογάμο που λένε. Έχετε δίκιο, γι' αυτό σας ρωτάω. Γιατί δεν? Όχι, όχι. Όταν έχουμε θέσεως το χάλεσμα του Θεού, δεν κουράζει. Εσείς το νιώσατε δηλαδή κάποια στιγμή και από ποια ηλικία μπορείτε έτσι να μου πείτε, θυμάστε? Εγώ ξαφνικά δηλαδή πώς είπα ότι θα ήθελα να πάω να μονάσω, ας πούμε. Αυτό ήταν πηγαίο, βγήκε από μέσα σας, είχατε κάποιο μήνυμα, ίσως άλλο, είδατε κάποιο όραμα, να το πω έτσι, ήταν κάτι που σας έκανε κλικ, ότι ο μοναχισμός μου ταιριάζει, μου πάει, αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου, γιατί ξέρετε κάτι, είναι επιλογή. Επιλογή. Είναι μια επιλογή πραγματικά, αλλά είναι και επιλογή από το και είναι και κάλεσμα του Θεού πρώτα απ' όλα. Πώς το εννοείτε το 60, το 60 εδώ. Αν και εκείνο το χωριό την οποία σας έχει, έχει ένα ρεύμα πλησίασμο. Βέβαια. Και τσιφημίζεται το χωριό μας, δεν το λέμε τώρα γιατί είμαστε και χωριανοί και ο Πάτερ Χρυσόστομος εδώ, γιατί είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, αλλά συνεχίζει να την καλλιεργεί και να την αυξάνει αυτή τη ζύμη. Λοιπόν, εδώ γινόταν ένας κύκλος το 60, 200 άτομα κάθε Κυριακή απόγευμα. Τόσο πολύ κόσμος δηλαδή. Mm-hmm. Επήρανε πολλά μηνύματα από τα πνευματικά κοινωνία μας και το χωρί, η ενορία και η ευρύτερη, τα ευρύτερα, ας πούμε, τα περιοχή, η ευρύτερη περιοχή. Τα μηνύματα αυτά τα εισπράξανε με πολύ θετικό νόημα. Κατά τη γνώμη σας... Και η παράδοση αυτή πάει από γενιά σε γενιά, που ακολουθεί με αυτόν τον τρόπο που πήραν τα μηνύματα από αυτό το χώρο. Κατά τη γνώμη σας, ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται εδώ για να σας δει, για να περάσει λίγες ώρες, για να επισκεφθεί την Εκκλησία, για να προσευχηθεί, φεύγει εξαντλησμένος? Επειδή είναι ένα πολύ καυτό ερώτημα αυτό και πολύ σημαντικό θα έλεγα, η σημερινή εποχή μας, τα σημερινά δεδομένα που όλοι ζούμε αυτή την πνευματική κρίση πρώτα, αλλά και την οικονομική κρίση. Και την κρίση αξιών, προπάντων. Τα τηλέφωνα που πέφτουν, αλλά και ο κόσμος που σου λέει πολλές φορές εδώ στο μοναστήρι μας, εισπράττουμε κι εμείς και τον πόνο και τη λύπη. Σίγουρο, αυτό είναι σίγουρο. Και προσπαθούμε αυτόν τον πονεμένο άνθρωπο που έρχεται με μια πληγούλα ανοιχτή. Να τον βοηθήσετε. Ε? Να του κλείσουμε λίγο, να υπουλώσουμε λίγο αυτή την πληγή. Και όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με έργα. Στα λόγια πιστεύω ότι είναι. Βγαίνουν μέσα από την ψυχή σας. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή δεν έχετε μάθει κάποια πράγματα και τα λέτε στους ανθρώπους που έρχονται. Βγαίνουν μέσα από την καρδιά σας, μέσα από την ψυχή σας, έτσι. Ασφαλώς. Τα έργα που λέτε. Λέει και η Ευαγγελική Περικοπή, η δεξιά να κάνει το έργο, μην γνώτε. Και μην γνωρίζετε, δεν θέλετε να το πείτε. Αυτό άρα καταλαβαίνω περίπου τι συμβαίνει και τι σημαίνει. Γνωρίζει ο καλός Θεός, ναι. Και η Αγία Παρασκευή. Ναι. Βέβαια. Δεν ξέρω τίποτε άλλο αν έχετε να προσθέσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε. Πατέρα, χρειάζομαι εσείς, πείτε μου. Στην κουβέντα που λέμε, που είναι πολύ σημαντική και είναι σημαντικό αυτό που λέει η Γερόντισσα, μία χαρακτηριστική έκφραση της εποχής, όπως πολύ καλά γνωρίζετε εσείς,
είναι, έχουμε ανάγκη να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας. Νομίζω ότι πραγματικά, ουσιαστικά, αυτοί οι προορισμοί, τα μοναστήρια μας, είναι ένας χώρος να μπορέσουμε να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας, να μπορέσουμε να ανανεωθούμε, να αναγεννηθούμε πνευματικά, γιατί η σημερινή κοινωνία, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο σύγχρονος άνθρωπος, σε αυτή την εποχή τη δύσκολη της πληροφορίας, όπως άλλος χαρακτηρίζεται, βρίσκεται διαρκώς σε μια αποφόρτιση. Και νομίζω η επίσκεψή μας εδώ είναι μια ευκαιρία να αναγεννηθούμε πνευματικά, να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας, να ανανεωθούμε. Ναι, ναι. Θα προσθέσουμε κάτι. Βεβαίως. Όταν έρχονται κάποια άτομα εδώ πέρα και θέλω τη γερόντισσα και πέφτει στην αγκαλιά μας και λέει θα αφήσω ένα σημείωμα γιατί θα αυτοκτονήσω. Πόσο ξέρετε την αντίδρασή σας τώρα, για πείτε μου, τι κάνετε και τη στιγμή. Την ώρα και είναι αδερίωγος, δεν ξέρω, δεν είμαι... Είστε προετοιμασμένοι, έτσι, για να αντιμετωπίσετε το γεγονός. Για σπάτη τη μνήμη μου. Ναι, και παρακαλώ το Θεό και διαπεριστοποιώ της Αγίας να μου δώσει φώτιση. Πώς να βοηθήσετε. Πώς να βοηθήσω. Και με τη βοήθεια του Θεού, επί των ημερών μου, κάποια δέκα άτομα τα έχω βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι καταπληκτικό και που λέτε. Και έρχονται και εδώ και παρακαλώ. Ευχαριστούν την Αγία και τις αδερφές. Εδώ, ναι. Γιατί βοηθήθηκαν οι άνθρωποι. Η εποχή μας, όπως το είπε καλά, το είπε ο Πατέρα Χρυσόστομος, έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία μας. Έχετε δει που το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Πράγματι, όταν έρχεται. Διαθέτουμε πάρα πολύ χρόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Το έχει ανάγκη η κοινωνία. Ξέρετε κάτι, έχω παρατηρήσει από τον εαυτό μου, εγώ θα μιλήσω για μένα. Όταν πηγαίνω σε ιερούς χώρους, όπως είναι τα μοναστήρια, οι εκκλησίες, και όταν συναναστρέφομαι ανθρώπους της εκκλησίας, μοναχές, μοναχούς, ιερείς, φεύγω με μια πολύ ανάλαφρη ψυχή και με ένα πνεύμα, αν θέλετε, τελείως διαφορετικό από αυτό που είχα μπει μέσα στην εκκλησία, στους χώρους αυτούς. Και δεν ξέρω πού έγκυται αυτό. Στη δική μου τη δύναμη, επειδή πιστεύω στον ύψιστο. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Καταρχήν μπήκατε με ένα δέος και με μια πολύ έτσι, με πίστη θερμή και νιώσατε στον ιερό χώρο αυτό ότι θα εισπράξετε μία άλλη δύναμη, μία άλλη χαρά. Τα μοναστήρια το έχουν αυτό. Οι εκκλησιαστικοί χώροι, οι εκκλησίες τα έχουν αυτό. Η επισκέψη του κάθε ανθρώπου. Εισπράττει αυτή την ηρεμία. Ναι. Εισπράττει έτσι μία ικανοποίηση. Εισπράττει μία χαρά. Πάρα πολύ. Αυτό το ακούμε πάρα πολύ συχνά από τους ανθρώπους. Δεν το λέτε μόνο εσείς. Δεν το λέω βεβαίως και δεν το λέω μόνο εγώ. Ξέρετε, μπορεί να σημαίνει και το άλλο. Είμαστε και προκατηλημένοι. Δηλαδή, πώς προκατηλημένοι. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ότι θα πάμε στον οίκο του Θεού. Ότι θα δούμε ανθρώπους που τον υπηρετούν. Παίρνουμε δύναμη κι εμείς από αυτά, ξέρετε. Έτσι, γιατί έξω, πιστέψτε με, παλεύουμε πάρα πολύ. Κυρίως αυτό. Πάρα πολύ παλεύουμε. Σε πολλά και διάφορα. Εμείς κάθε μέρα, δεν ξέρω αν σας έχει ενημερώσει ο Πατέρας Χρυσόστομος, το πρόγραμμα της μονής, ξυπνιόμαστε τις 3.30 τη νύχτα. 4 παρά 10 βρισκόμαστε κάθε μέρα στο καθολικό της μονής. Κάθε μέρα. Και τι κάνετε εκεί, λειτουργείτε. Θα κάνουμε τον όφρο. Εμείς λειτουργούμε τη λειτουργία. Ναι. Τις ακολουθίες. Ναι. Απαραίτητος αυτές που επιβάλλεται η μοναστηρική τάξη. Και η ζωή. Ναι. Βέβαια. Ναι. Αλλά μέσα σε αυτό το χρόνο, τον ρο, προσευχόμαστε πολύ και για τον κόσμο. Διότι όταν έρχεται και σου αναφέρεις, να ποθεί τον πόνο του και υπόσχεσαι ότι θα προσευχηθείς, εγώ νιώθω ότι η υπόσχεσή μου επήγε στο Θεό. Και την ημέρα της κρίσης θα μου πει γιατί ο Θεός, γιατί είπες που προσευχήθηκες για τον συνάδελφο. Αυτό είναι πίστη όμως, είναι μεγάλη πίστη. Το λέω και το διάθυμα και το εκφράζουμε. Έτσι. Ναι. Πολύ έτσι θετικά. Σε εμάς τους ανθρώπους που ζούμε έξω από τους δικούς σας τους χώρους και παλεύουμε, αν θέλετε, με άλλα θηρία, να το πω έτσι, καμιά φορά γινόμαστε κι εμείς εναντίον, δυστυχώς, του Θεού, δυστυχώς το λέω,
κακή. Δηλαδή τα βάζουμε με τον Θεό τον ίδιο. Λέμε πολλές φορές, γιατί με ταλαιπωρείς τόσο, γιατί δεν με ακούς. Σε παρακαλώ, βοήθησέ μας. Ερχόμαστε δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση απόγνωση. Και απόγνωση πολλές φορές βέβαια, που τα βάζουμε με τον Θεό. Άραγε εκείνη τη στιγμή ο Θεός τι σκέπτεται για μας. Νομίζω ότι χαμογελάει μαζί μας, γιατί είμαστε παιδιά Του. Χαμογελάει. Βεβαίως, αλλά γνωρίζει ο καλός Θεός το αίτημά μας, γιατί δεν μας το έδωσε και εμείς όμως το κάνουμε το παράπονο, για το συμφέρον μας. Σαν πατέρας γνωρίζει το πρόβλημά μας, αν θα είναι υγιής ή θα είναι αρρωστημένο. Και για να μην μας υποκράνουν, να μην υποφέρουμε, δεν μας κάνει αυτή τη χάρη ο Θεός. Αλλά δεν πρέπει να παρηκωμούμε. Το κάνουμε όμως. Να τα αφήνουμε όλα στο σπίτι του Θεού. Δεν ξέρω, κυρία Ζαβελοπούλου. Και εμένα μου συμβαίνει αυτό. Πολλές φορές παρηκωμάζω. Για να είμαι ειλικρής, το λέω. Δεν μπορώ να το κρύψω. Λέτε, δεν το κρύβω. Έχω πάρα πολλούς πειρασμούς. Εάν έχετε εσείς 10 πειρασμούς, εμείς έχουμε 110. Εσείς έχετε περισσότερους. Βέβαια. Όμως τους υπερπηδάτε, έτσι. Με την προσευχή. Με την προσευχή. Είπατε μια πάρα πολύ έτσι, μεγάλη κουβέντα. Προσευχή, Πατέρα Χρυσόστομε. Είναι το βάλσαμο. Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Σε κάθε πρόβλημα αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Πώς πρέπει ο άνθρωπος να κάνει την προσευχή του μόνος του, μέσα σε εκκλησίες, με πολύ κόσμο, να αποσύρεται κάπου που να μην τον βλέπει κανένας παρά μόνο ο Θεός. Πώς γίνεται μια καλή προσευχή, καλή όμως. Δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει καλή ή κακή προσευχή. Δεν ξέρω πώς να εκφραστώ σωστότερα. Για η προσευχή είναι συνομιλία και συνάντηση με τον ίδιο το Θεό. Η προσευχή. Ναι. Ο Θεός βρίσκεται πανταχού. Είναι πανταχού παρόν. Όπου και να πάω δηλαδή, όπου θα τον συναντήσω αν θέλω. Αν θέλουμε, αν έχουμε την βούληση να συναντηθούμε μαζί Του, μπορεί να γίνει, να επιτευχθεί. Θα επιτευχθεί βέβαια όταν εμείς το θελήσουμε. Η αγκαλιά του Θεού Πατέρα είναι ανοιχτή για όλους εμάς. Και την επόμενη Κυριακή γιορτάζουμε τον Άσωτο. Και φαντάζεστε ότι όπως είναι η κοινωνία σήμερα, λίγο πολύ έχουμε μερίδα κι εμείς σε αυτή πολύ την άσωτη, παραβολή έτσι. Του Ευαγγελίου. Οπότε οπουδήποτε και αν θελήσουμε μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Τον συναντάμε μέσα από την προσευχή μας. Και η προσευχή είναι το ισχυρότερο όπλο που έχει ο χριστιανός. Στην προσευχή μας λέει πρέπει να λέμε Κύριε ελέησόν με την αμαρτωλή ή τον αμαρτωλό. Αυτό είναι η χαρακτηριστική προσευχή για όλους μας βέβαια, κυρίως όμως για μας τους μοναχούς, γιατί από μέσα από τα μοναστήρια μας προήλθε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, η νοερά προσευχή, και μάλιστα υπήρξαν και θεωρώ ότι υπάρχουν ενάρετοι άνθρωποι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας οι οποίοι έχουν κατακτήσει όπως αλλιώς λέγεται την νοερά προσευχή, δηλαδή αυτή τη μονολόγιστη ευχή, το χαρακτηριστικό των μοναστηριών αλλά και των χριστιανών θα έλεγα εγώ, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, αδιάκοπα το ψελίζει και με το νου τους αδιάκοπα, αδιαλείπτος προσεύχεστε, λέει μέσα η Γραφή, δηλαδή ασταμάτητα ασυνομιλούμε με το Θεό, το Δημιουργό και Πατέρα μας. Και βέβαια σήμερα είμαστε στην εποχή όπου τα κομποσχήνια, είδατε, είναι σαν διακοσμητικά στοιχεία στα χέρια μας και τα λοιπά. Τι σημαίνει αυτό. Στην ουσία όμως κάθε κόμπος του κομποσχηνιού είναι μια προσευχή. Αυτή η μικρή αλλά η τόσο πολύ σημαντική προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Κυρία Ζαχαροπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την επίσκεψη σας εδώ στο μοναστήρι μας και εσάς και στους συνεργάτες σας και εύχομαι εν βάθος καρδίας ο Άγιος Τριαδικός Θεός, η Παναγία Μητέρα και η Αγία Παρασκευή και όλοι οι Άγιοι να σας χαρίζουν υγεία, χαρά, ευτυχία
και κάθε καλή επιτυχία στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ, Αγία Ευωμένη, και θέλω να φύγω από αυτό το μοναστήρι με την ευλογία σας. Του Κυρίου και της Αγίας Παρασκευής. Είναι ο Σπύρος ο Πουλημένος, είναι σύμβουλος, εκκλησιαστικός σύμβουλος στην Υπεραγία Θεοτόκο Ελεούσας. Έχει να μας πει κάτι πολύ σημαντικό πάνω στην εκκλησιαστική μουσική παράδοση του τόπου μας. Σπύρο. Πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσουμε εδώ στο Εκκλησιαστικό Συμβουλίο στο χωριό μας, κοινοπιάστες, και να ευχηθούμε και καλή δύναμη στο έργο σας. Λέω έργο σας γιατί μέσα από τις εκπομπές σας αναδεικνύει το πλούτος, η ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα των χωριών της Κέρκυρας που πρέπει να διαφυλάξουμε αναλύωτα. Για την εις των ναών και τις δράσεις της ενορίας μας, σας μίλησε ο εφημέριός μας ο πατέρας Χρυσόστομος. Μια και μιλάμε για το χώρο της Εκκλησίας, θα ήταν σοβαρή παράληψη ίσως να μην αναφερθούμε στη τοπική εκκλησιαστική ψαλτική. Ένα είδος ξεχωριστό, το οποίο δεν συναντιέται μόνο στην Κέρκυρα. Συναντιέται και στο χώρο των Επτανήσων, στη Ζάκηθο, στη Κεφαλονιά. Αυτή η κερκυριακή ψαλτική ξεκίνησε, την ορίζουμε... Ξεκίνησε, πότε? Ως προς την εξέλιξη, την καθιέρωση, στις εκκλησίες της Κέρκυρας δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Όμως η κρατούσα εκδοχή είναι ότι αυτή άρχισε να παρουσιάζεται με την έλευση κριτών ψαλτών μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους το έτος 1669. Αυτό το γεγονός συνδυάζεται και με το ότι την ίδια χρονική περίοδο εμφανίζεται και η λεγόμενη κριτική σχολή στο χώρο της εικονογραφίας. Έργα που υπάρχουν σε πολλές εκκλησίες της Κέρκυρας ακόμα και σήμερα. Θα με ρωτήσετε τι σχέση έχει η κερκυριακή ψαλτική με το χωριό της Κοινοπιάστης. Βέβαια, τι σχέση έχει. Θεωρώ πως έχει, πράγματι. Η διάσωση και η διατήρηση αυτού του εκκλησιαστικού ιδιώματος, του μουσικού εκκλησιαστικού ιδιώματος, οφείλεται σε ένα συγχωριανό μας. Μία μορφή της τοπικής εκκλησίας.
της σύγχρονης τοπικής εκκλησίας είναι ο πατέρας Κωνσταντίνος Ουρβίνος και για να γίνω πιο κατανοητός στους συγχωριανούς μας, στους παλαιότερους, είναι ο αγαπητός μας ο Παπακοστάκης. Παπακοστάκης, έτσι τον πονέστης. Οι παλιότεροι έτσι τον γνωρίζουν. Αυτός ο άνθρωπος επί 40 και πλέον χρόνια, μαζί με τον μακαριστό τον Παπαγιάννη τον Σκιαδόπουλο, τον μακαριστό τον Παπαθανάση τον Τσίτσα, έδωσε το δικό του στίγμα στις λιτανίες και στις παρακλήσεις του Αγίου μας. Και βεβαίως, όσο ο Θεός θέλει, ακόμα το δίνει αυτό το στίγμα. Και ψάλλει και υμνεί το Θεό και τον Άγιό μας. Ναι. Βεβαίως, έχει κάνει σημαντική εργασία, έχει καταγράψει και ηχητικά αυτό το είδος της εκκλησιαστικής μουσικής, αλλά και με κάποιες χειρόγραφες παρτιτούρες έχει συγκεντρώσει ένα πολύ αξιόλογο υλικό, το οποίο κατά καιρούς, τα τελευταία χρόνια ιδίως, έχουν αποτελήσει αντικείμενο έρευνας από καθηγητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου και σύντομα πιστεύω θα έχουμε πολύ ωραία αποτελέσματα. Εννοείται είναι μια εκτύπωση, μια έκδοση ηχητικά. Ηχητικά ήδη κυκλοφορεί κάποιο ψηφιακό δίσκο υπό τη σκέπη της Ιεράς Μητροπόλεως. Άρα πάει και για έκδοση. Πιστεύω πως ναι, σύντομα. Ωραία, μακάρι. Μακάρι για να διατηρείται η παράδοση. Βεβαίως θα πρέπει να αναφερθούμε και στην πρεσβυτέρα, την πρεσβυτέρα του, την αγαθή της Ουρβινοποίησης, η χωριανή μας. Φέτος και αυτή έδωσε ένα δικό της στίγμα. Στο πανηγύρι μας, το 15 Αύγουστο, με την προτροπή της, οργάνωσε ένα μικρό χορευτικό, έδωσε ένα άλλο τόνο στα δρόμενα του χωριού μας. Όταν λέμε ένα μικρό χορευτικό. Ένα μικρό χορευτικό. Είναι μια αναβίωση ενός εθήμου, το οποίο τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει ατονίσει. Λοιπόν, με τη δική της προτροπή, κάποιες κοπέλες τότε, μικρά παιδιά που χόρευαν και με παραδοσιακές στολές, άνοιγαν το πανηγύρι της Παναγίας το 15 Αύγουστο. Μεγάλες πια με παιδιά. Ξαναβρεθήκαν, ξαναντήθηκαν και κυρίες. Και έφερναν αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Όλες οι προσπάθειες αυτές προς την κατεύθυνση της παράδοσης, της διατήρησης παράδοσης μας, πρέπει να γνωστοποιούνται, πρέπει να επιβραβεύονται και πάνω απ' όλα θα πρέπει να βρουν μιμητές. Σας ευχαριστώ. Σε αυτά τα καντούλια είναι και λίγο ιστορικά, καλλιτεχνικά, ε! Καλλιτεχνικά, εδώ έχουν γυριστεί δύο ταινίες, γενικά σε αυτό το καντούλι και σε διάφορα άλλα μέρη του χωριού. Θα πάμε και τώρα, βέβαια. Βεβαίως, θα τα προχωρήσουμε και μετά. Ναι. Είναι από διηγήματα του Ντίνου Θεοτόκη. Το και ένα, η τιμή της αγάπης. Ναι. Και το άλλο ήταν ο πειρασμός, ο οποίος ήταν βέβαια από το διήγημα. Ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα. Έχουν γυριστεί και στο Γαστούρι το τελευταίο. Και στη Χρυσίδα, στους Νερόπινους του Παϊτέτη και σε πολλά σημεία του χωριού. Και έπαιξαν βεβαίως το 1984 με τη συμβολή της Άννας Νταφνή, έπαιξαν και πάρα πολύ κομπάρσες στη Δημήτρη Σαράτης. Ωραία. Εδώ από το χωριό. Στην ρηπάδα στο Βαρβάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάτι. Μια βαρκούλα με γυμνιά θα μας πάει στην δασιά. Στην ρηπάδα στο Βαρβάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάτι. Μια βαρκούλα με γυμνιά θα μας πάει στην δασιά. We'll be right back.
να σιώπεις τα στενά, θα σηκώσουμε πανιά. Στο νησάκι, στο λιμάνι, πρώτο βγαίνει το φεγγάρι. Στο Κασιόπη στα στενά, θα σηκώσουμε πανιά. Στο κανόνι, στο καρδάκι, θα χορέψουμε σιρτάκι. Και στο πόργο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό. Στο κανόνι, στο καρδάκι, θα χορέψουμε σιρτάκι. Και στο πόργο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό.